Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Δευτέρα βράδυ, εδώ σε ώρα αιχμής, 29 Μαΐου, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Εμείς συνεχίζουμε non-stop προεκλογικά, καθώς και η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο. Είχαμε αυτήν την ιστορική Βουλή του ενός 24ωρου, διαλύθηκε η Βουλή, βρισκόμαστε επίσημα σε προεκλογική περίοδο, με τη σημείο αναφορά στις εκλογές της 25ης Ιουνίου. Πρέπει να συνηθίσουμε και την νέα ημερομηνία. Πάμε να παρουσιάσουμε χωρίς να χάνουμε χρόνο τους απόψινους καλεσμένους, άρωμα ρεθύμνου του πάνελ και έτσι Ηράκλειο για να σπάσει η μονοτονία. Μαζί μας ο βουλευτής και εκ νέου υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γιάννης Κεφαλογιάννης. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Είναι και δύσκολο να σας παρουσιάζουμε. Τώρα, βουλευτές χθες, υποψήφιοι σήμερα. Άρα πρέπει να τα πούμε. Σήμερα και βουλευτές και σήμερα υποψήφιοι. Και σήμερα υποψήφιοι, ακριβώς. Ο υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθύμνου, ο κύριος Θοδωρής Δουλουμπέκης. Καλησπέρα σας, κύριε Δουλουμπέκη. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη. Καλησπέρα και σε όλους όσοι μας βλέπουν. Ο βουλευτής και εκ νέου υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στο Ρέθυμνο, ο κύριος Μανώλης Χνάρης. Καλησπέρα σας, κύριε Χνάρη. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Και ο υποψήφιος βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στο Ηράκλειο, ο κύριος Γιάννης Γωνιανάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Γωνιανάκη. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας. Καταρχήν, να πω και σε εσάς, κύριε Κεφαλογιάννη, αλλά και στον κύριο Χνάρη για την εκλογή συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια όμως και στον κύριο Δουλουμπέκη και στον κύριο Γωνιανάκη, γιατί κάνανε δύο εξαιρετικές παρουσίες που δεν πέρασαν απαρατήρητες στην δύναμη του Σταυρού. Και αυτό οφείλουμε να το πούμε. Άρα, χαίρομαι που απόψε έχω ένα πάρα πολύ δυνατό πάνελ εδώ στην εκπομπή. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Κεφαλογιάννη, κύριε Χνάρη και κύριε Γωνιανάκη, να ξεκινήσω με τον κύριο Δουλουμπέκη για ένα και μόνο λόγο. Κύριε Δουλουμπέκη, από την περασμένη Δευτέρα που σε αυτήν εδώ την εκπομπή κάναμε και τον απολογισμό των εκλογικών αποτελεσμάτων της 21ης Μαΐου, εγώ δεν έπαιρνα ξεκάθαρη απάντηση από τα στελέχη και τους υποψηφίους του ΣΥΡΙΖΑ για το τι ακριβώς έφταξε για αυτήν την νίκη, για αυτήν την ήττα. Μιλάμε για μία συντριβή, για μία ήττα που από ό,τι αποτυπώθηκε ακόμα και από τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα τη βραδιά των εκλογών, δεν την περίμεναν σε αυτό το μέγεθος. Μάλιστα, υπήρχαν και στελέχη που λέγανε για οριακή διαφορά και το ΣΥΡΙΖΑ που θα κάνει την έκπληξη την τελευταία στιγμή. Κάνοντας την αυτοκριτική, θεωρείτε ότι για αυτήν την ήττα φταίει μόνο ο καπετάνιος του πλοίου? Και το λέω καπετάνιος γιατί ο Αλέξη Τσίπρας από το ίδιο βράδυ είπε ότι αναλαμβάνω την ευθύνη αυτής της ήττας. Όμως, μία ήττα δεν οφείλεται μόνο σε έναν αρχηγό, μπορεί να οφείλεται και σε λάθος χειρισμούς της βάσης, η οποία σημειωτέων για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα σιωπά, κύριε Δουλουμπέκη, και εδώ στο Ηράκλειο σιωπά η βάση του ΣΥΡΙΖΑ. Και εννοώ τα οργανωμένα στελέχη, όχι τους ψηφοφόρους βεβαίως. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα ξεκινώντας να ευχαριστήσω και προσωπικά και εκφράζοντας το ΣΥΡΙΖΑ Ρεθύμνου όλες και όλους που ήρθαν στις κάλπες και με την ψήφο τους μας τίμησαν και μας στήριξαν σε αυτόν τον αγώνα που δώσαμε. Και να αναλάβω και ο ίδιος ως υποψήφιος το μερίδιο της ευθύνης που μου αναλογεί για αυτό το αποτέλεσμα που πραγματικά ήταν εντυπωσιακά αρνητικό. Ένα προσδόκητα κακό αποτέλεσμα, το οποίο σίγουρα δεν το περιμέναμε λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Θα μου επιτρέψετε και μια εκτίμηση. Πιστεύω ότι δεν ήταν έτσι λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Συνέβη κάτι σαν, θα έλεγα, ένα κομματικό bank run. Ξαφνικά χιλιάδες ψηφοφόροι σε όλη την Ελλάδα έφυγαν μαζικά από τη θέση του δυνητικού ψηφοφόρου του ΣΥΡΙΖΑ και πήγανε, θα έλεγα, απευθείας στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, τι έφταξε από τότε? Στο Ρέθυμνο δεν ίσχυσε αυτό. Όχι, όχι, λέω γενικά, γιατί, σε πανελλαδικό επίπεδο. Επειδή αναφερόμαστε και στο Ρέθυμνο, στο Ρέθυμνο υπάρχει και αυτό που διαφοροποιείται σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία παρέμεινε σχεδόν στα ίδια ποσοστά με το εκλογικό αποτέλεσμα του 2019 και σχεδόν το σύνολο της απώλειας του ΣΥΡΙΖΑ πήγε στο ΠΑΣΟΚ. Στο Ρέθυμνο είχαμε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ιδιαίτερα ισχυρό στην Κρήτη. Οπότε είχαμε μετακινήσεις απευθείας από τον ΣΥΡΙΖΑ προς το ΠΑΣΟΚ ή από ψηφοφόρους που δεν είχαν αποφασίσει. Θα θυμάστε ότι πάνω από 1.000.000 ψηφοφόρων αποφάσισαν σύμφωνα με τα exit polls το βράδυ, την ημέρα των εκλογών, τι πρόκειται να ψηφίσουν. Τώρα, για ό,τι αφορά για το τι έφταξε. Σήμερα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, να είμαστε ρεαλιστές. Είχαμε την ευκαιρία όλοι να έρθουμε σε επικοινωνία με τον κόσμο και σίγουρα για ένα τέτοιο πολιτικό, κομματικό δυστύχημα δεν μπορεί να οφείλεται μόνο ένας παράγοντας. Είναι πολυπαραγοντικό ό,τι συνέβη και ό,τι μας οδήγησε σε αυτή τη βαριά ήττα. Σίγουρα, αν μπορούσα να το πω έτσι σε συντομία, σε δύο-τρεις βασικές αιτίες, από τη μία πολυγλωσία
Από την άλλη, ένα κακό μήνυμα που επικοινωνήσαμε, ένα περισσότερο αρνητικό παρά θετική πολιτική ατζέντα, αυτή που βγάλαμε μπροστά, αλλά και σίγουρα η ασάφεια η οποία προξενήθηκε από όλη αυτή την ιστορία με το αν και με ποιον θα συγκυβερνήσουμε, πώς θα συγκυβερνήσουμε, τι είναι προοδευτική διακυβέρνηση, πόσο συνεκτική ήταν αυτή η έννοια τελικά και πώς αυτό κατάφερε να γίνει πιστικό, που δεν έγινε τελικά, στους ανθρώπους στους οποίους μιλούσαμε. Νομίζω αυτά τα τρία οδήγησαν. Προσέξτε, γιατί όταν συμβαίνει ένα μεγάλο bank run, αυτό που βρίσκεται από πίσω συνήθως είναι ένα αίσθημα φόβου. Θέλω να πιστεύω, να νομίζω ότι σήμερα, έχοντας αναλύσει όλες τις αιτίες, πιστεύω ότι ίσως φοβήσαμε με την τακτική μας τους ανθρώπους, κυρίως της μεσαίας τάξης. Βέβαια, κρατάμε την ελπίδα ζωντανή, γιατί με τον ίδιο ρυθμό που κάποιος μπορεί να φύγει, με τον ίδιο ρυθμό μπορεί και να επιστρέψει. Αν λοιπόν σύντομα νομίζω ότι θα μπορούσα να περιγράψω σε αυτούς τους τρεις βασικούς πυλώνες μια πολυφωνία η οποία δεν επέτρεπε σε όλους μας να μεταδώσουμε το πρόγραμμα ακριβώς όπως ήταν, αλλά ο καθένας να βάζει τη δική του ατζέντα, ακόμα και 2-3 μέρες πριν τις εκλογές. Με αποτέλεσμα ο κόσμος να κάνει τι, να ανακαλέσει τέτοιες στιγμές από την ιστορία της χώρας που ήταν, ας πούμε, αν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μία κακή μέρα και 10 καλές, φέραμε στο μυαλό του κόσμου αυτή την κακή μέρα. Μάλιστα. Φέραμε στο μυαλό του κόσμου στιγμές από το 15 και μετά. Θέλω να βάλετε μια νοτελιά, γιατί θα σταθούμε λίγο και θα συζητήσουμε περισσότερο αναλύοντας αυτήν την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και την νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Κεφαλογιάννη. Προεκλογικά και στην προηγούμενη έτσι, προεκλογική περίοδο, ξεκινήσαμε σχεδόν μαζί. Ήταν και ο κύριος Χνάρης εδώ, αλλά και ο κύριος Ζουλουμπέκης στην προεκλογική περίοδο, την επίσημη προεκλογική περίοδο. Το στοίχημα στη Νέα Δημοκρατία ήταν τουλάχιστον δύο νομοί που θεωρούνταν περισσότερο ευάλωτοι στο να αλλάξουν χρωματισμό. Τώρα, για να φέρουμε στο Ρέθυμνο και το Λασίθι, ήταν να κερδιθούν από τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι την μπλε Κρήτη, στο σύνολό της, ακόμα και οι πιο αισιόδοξοι στην Πειραιώς, θεωρούσαν ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, θεωρούσαν εξαιρετικά δύσκολο να αλλάξει η πολιτική ισορροπία στο Ηράκλειο, που διαχρονικά είναι μια μεγάλη περιφερειακή ενότητα από τις καλές του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του ΠΑΣΟΚ κατά το παρελθόν και από τις χειρότερες περιφέρειες της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Σκαλάκη, καταρχάς και εγώ από την πλευρά μου να ευχαριστήσω τους χιλιάδες συμπολιτών μας που στήριξαν τόσο το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στο Ρέθυμνο, αλλά και εμένα προσωπικά. Και μάλιστα για πέμπτη συνεχόμενη εκλογική αναμέτρηση, η Νέα Δημοκρατία αύξησε τα ποσοστά της στο Ρέθυμνο, δηλαδή διαδοχικά από το 2012 μέχρι και σήμερα. Είναι ίσως και η μοναδική περιφέρεια σε όλη την Ελλάδα για τη Νέα Δημοκρατία που αυξάνουμε από εκλογή σε εκλογή τα ποσοστά μας. Πράγματι, δεν σας κρύβω κι εγώ ότι το εύρος της νίκης της Νέας Δημοκρατίας νομίζω εξέπληξε όλους. Ο στόχος που είχαμε θέσει, θυμίζω, στην Κρήτη ήταν σίγουρα στην πλειοψηφία των νομών να είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία. Και εγώ θεωρούσα ότι το Ρέθυμνο και το Λασίθι θα ήταν πρώτη Νέα Δημοκρατία, τα Χανιά ότι θα ήταν ένα ντέρμπι και μάλλον το Ηράκλειο θα μείωνε μεν τη διαφορά με το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά θα παρέμενε η πρωτιά. Ακριβώς. Βέβαια, μην ξεχνάμε όμως ότι ο στόχος σε επίπεδο κάλπης Κρήτης, όπως είχε τεθεί και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι να είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, στο σύνολο των νομών, δεν λέω το σύνολο των νομών ένας προς ένα, αλλά το σύνολο της κάλπης της Κρήτης δεν είναι η Δημοκρατία. Να σας ρωτήσω κάτι. Με το χέρι στην καρδιά, γνωρίζω ότι είστε ένας πολιτικός που ποτέ δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του και έχει κάνει ακόμα κριτική στο παρελθόν και σε χειρισμούς της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να μου πείτε το εξής. Φαντάζομαι ότι αυτό το εύρος της νίκης σε επίπεδο Κρήτης, σε επίπεδο χώρας, δεν μπορούσατε να το φανταστείτε. Μιλάμε σας το είπα και προηγουμένως. Μια τεράστια διαφορά. Μιλάμε για 20 μονάδες. Σε επίπεδο Κρήτης, πιστεύετε ότι πείσατε τους ψηφοφόρους των άλλων κομμάτων και κυρίως τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ να σας ακολουθήσουν ή με αυτόν τον τρόπο ήθελαν να τιμωρήσουν το ΣΥΡΙΖΑ για κάποιο δικό τους λόγο? Κοιτάξτε, νομίζω ότι αν κάνει κανείς την πολιτική ανάλυση θα δει ότι κυρίως υπήρξε θετική ψήφος και όχι ψήφος αποδοκιμασίας. Mm-hmm. Γιατί εγώ μπορώ να φανταστώ μία ψήφος αποδοκιμασίας στην κυβέρνηση. Mm-hmm. Το να υπάρχει ψήφος αποδοκιμασίας σε ένα κόμμα της αντιπολίτευσης που θεωρητικά δεν έχει φθορά, δεν κυβερνάει για να υπάρχει κάποιο αρνητικό ζητούμενο που το οποίο θα μπορεί να οδηγήσει σε μια φθορά εκλογική, είναι κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο. Τουλάχιστον όσο παρακολουθώ τα πολιτικά δρόμενα τις τελευταίες δεκαετίες, είναι κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά. Αυτό το οποίο βγήκε ως πολιτικό μήνυμα, νομίζω, από τις τελευταίες εκλογές, είναι ότι επιβραδεύτηκε ο θετικός λόγος της Νέας Δημοκρατίας, επιβραδεύτηκε το γεγονός ότι εμείς εξ αρχής είπαμε ότι θέλουμε αυτοδυναμία. Ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε αντίθεση με το θολό μήνυμα το οποίο εξέμψε ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί θυμίζω, κύριε Δασκαλάκη, ότι ανά 2 με 3 ημέρες άλλαζε και η ρητορική. Δηλαδή,
Ξεκίνησε ως προοδευτική διακυβέρνηση. Στη συνέχεια πήγαμε σε μια κυβέρνηση ιτημένων. Μετά από δύο μέρες άλλαξε πάλι η ρητορική κυβέρνηση ενοχής. Στις τελευταίες μέρες κυκλοφόρησε ένα σενάριο περί κυβέρνησης ειδικού σκοπού. Όλο αυτό προφανώς στέλνει ένα θολό πολιτικό μήνυμα προς τον κόσμο. Προφανώς και αυτό το οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως περί πολυγλωσίας. Σίγουρα δεν βοήθησε το εκλογικό σώμα να αποκωδικοποιήσει τα μηνύματα. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία λοιπόν εξακολουθούμε και λέμε το εξής. Ζητάμε την κρίση του ελληνικού λαού με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Ούτως ή άλλως θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή και τα κόμματα έχουν τοποθετηθεί και κανένα από τα κόμματα δεν φαίνεται διατεθειμένο σε περίπτωση μη επίτευξη αυτοδυναμία να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα από ό,τι φαίνεται είναι μονόδρομος, όχι επειδή πλέον το λέμε εμείς, γιατί το λένε και τα υπόλοιπα κόμματα. Μάλιστα. Κύριε Χνάρη, αναλύσαμε λίγο με τον κύριο Δουλουμπέκη τη διπλή ανάγνωση του αποτελέσματος. Δηλαδή, σε επίπεδο χώρας, οι απώλειες του ΣΥΡΙΖΑ δεν αποτυπώθηκαν ως επιτυχία στο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, η πλειοψηφία των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ κινήθηκε προς τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό όμως δεν ισχύει στο Ρέθυμνο. Δηλαδή, στο Ρέθυμνο έχουμε την ανατροπή, σχεδόν το σύνολο της απώλειας του ΣΥΡΙΖΑ, να έρχεται στο δικό σας ψηφοδέλτιο, στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Θεωρείτε ότι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ επαναπατρίζονται σε ένα κόμμα το οποίο το ακολουθούσαν πάρα πολλά χρόνια? Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμπολίτες μας οι οποίοι πρώτα απ' όλα στήριξαν την παράταξή μας, αλλά και όλους αυτούς οι οποίοι με τίμησαν προσωπικά με την ψήφο τους και την εμπιστοσύνη τους, όπως και τους υποψηφίους μου, την Κασάνδρα, την Ελευθερία και τον Βασίλη. Τώρα, όσον αφορά το ερώτημά σας, θεωρώ ότι εμείς κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια μαζί με τους συνυποψηφίους μου και προσπαθήσαμε να διεκδικήσουμε τη θετική ψήφο των πολιτών. Ήταν μια ομαδική προσπάθεια και θεωρώ επιβραβεύτηκε με αυτή με την ψήφο και την πρώτη θέση την οποία είχαμε στις εκλογές. Ήταν εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα φαινόταν ότι υπήρχε μια ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών και ένα μεγάλο μέρος όντως των ψηφοφόρων που είχαν ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια επαναπατρίστηκαν και αυτό φαινόταν φανερά μέσα από τη συναστροφή των συμπολιτών που είχαμε. Ήρθαν όντως κατευθείαν στην παράταξή μας και μας ψήφισαν και μας έδωσαν τη δεύτερη θέση και πήραμε τη μία από τις δύο έδρες. Θεωρώ ότι πολλοί από αυτούς τους ψηφοφόρους είχαν ψηφίσει ΠΑΣΟΚ. Ακόμα και τα χρόνια που ψηφούσαν το ΣΥΡΙΖΑ λέγανε ότι είναι ΠΑΣΟΚ και έγινε αυτή η μετατόπιση, γι' αυτό είχαμε το αποτέλεσμα που είχαμε στις εκλογές. Κύριε Γωνιανάκη, θα τολμήσω να πω ότι και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σε επίπεδο Κρήτης και σε επίπεδο χώρας αύξησε τα ποσοστά του, αλλά σε επίπεδο Κρήτης είχε τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι, γιατί διέλυσε η Βουλή, δύο έδρες. Μία στο Ηράκλειο και μία στα Χανιά. Μάλιστα, ο κύριος Συντυχάκης, ο συνάδελφός σας σε αυτήν εδώ την εκπομπή, προεκλογικά, κατά την προηγούμενη προεκλογική περίοδο, είχε πει ότι ο στόχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στην Κρήτη είναι να αποκτήσει εκτός από την έδρα του Ηρακλείου και μία ακόμα έδρα στα Χανιά. Είναι εντυπωσιακό το ποσοστό που καταφέρατε στα Χανιά. Άρα, αυτό είναι ένα στοιχείο ότι το ΚΚΕ με μια διαφορετική φωνή έπεισε περισσότερο κόσμο και στην Κρήτη σε αυτές τις εκλογές. Να σας πω, δεν είναι διαφορετική φωνή, αλλά κύριε, οι αγώνες που προηγήθηκαν τα προηγούμενα 4 χρόνια με σκληρούς αντιλαϊκούς νόμους, με πανδημία και όλα αυτά που τα μέλη, οι φίλοι και τα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος όργωναν πραγματικά τους χώρους δουλειάς, συνοικίες στα χωριά για να αντιμετωπίσουν όλη αυτή την επίθεση που συνεχίζεται και σήμερα. Παρότι δεν έχουμε κυβέρνηση, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Και εδώ να αναφέρουμε την προηγούμενη εβδομάδα την Ιαρινή Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έδωσε κατευθύνσεις για την τερματισμό της επιδότησης στις παροχές του ρεύματος, που σημαίνει πως το επόμενο διάστημα ο λαός θα αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα και θα οξυθούν. Και σε αυτά είναι που πρωτοσταθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και ειδικότερα και στα εργασιακά, γιατί αυτή η σύνοδος έβγαλε ότι να ξεχάσουν τα κράτη-μέλη αυξήσεις μέχρι το 2027, που μιλάμε για έναν εργαζόμενο όπως παραμένει από το 2012 που μπήκε νέο στην παραγωγή, παραμένει με τον ίδιο μισθό τώρα το 2023, δηλαδή στα 640 καθαρά αυτή τη στιγμή που είναι ο μισθός στον ιδιωτικό τομέα. Και όλα αυτά τα προβλήματα ήταν που έδωσαν όθηση σε έναν κόσμο να κάνει το βήμα, να στηρίξει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, που συνεχίζουμε και σε αυτούς που δεν έκαναν το βήμα σε αυτές τις εκλογές, να δυναμώσει πραγματικά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, γιατί οι 11 βουλευτές παραπάνω που κατάφερε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος να βγάλει αυτή τη στιγμή,
είναι δύναμη για το λαό. Και αυτοί οι βουλευτές θα πέσουν την επόμενη μέρα στους αγώνες. Και εκείνοι πραγματικά που πρέπει να στηρίξουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στο να δυναμώσουν οι αγώνες, γιατί η επαύριο μέρα θα είναι πολύ δύσκολο για τον ελληνικό λαό. Κύριε Κεφαλογιάννη, έρχομαι ξανά σε εσάς. Η επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας, και επειδή βρισκόμαστε στην Κρήτη, θα αναφερθώ στην Κρήτη, στο νησί μας, φαίνεται ότι πέρα από έκδηλη ικανοποίηση στο κυβερνούσα παράταξη, έχει φέρει και αυτήν την ανάγκη του Πρωθυπουργού να βρεθεί και στις 4 περιφερειακές ενότητες. Θα ήταν ατόπιμα να μην σας ρωτήσω. Αύριο από την Σιτία ξεκινάει την διήμερη περιοδία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης και θα φτάσει μέχρι και το Καστέλι της Κισάμου. Κρατάω και μία ανάρτηση που έκανε η κυρία Μπακογιάννη σήμερα στα social media, αναφερόμενη στα 6 χρόνια που συμπληρώνονται φέτος από τον θάνατο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ότι θα ήθελε την 21η Μαΐου να μοιραστεί μαζί του την μπλε Κρήτη και αυτή τη μεγάλη νίκη του Κυριάκου και στο νησί. Μεταφέρω ακριβώς όπως το είχε γράψει η κυρία Μπακογιάννη. Θεωρείτε ότι μπορεί η Κρήτη να ακολουθήσει μια παγιωμένη λογική όπως την ακολουθούσε παραδείγματος χάρη στο παρελθόν το ΠΑΣΟΚ απέναντι στην Κρήτη? Δηλαδή να γίνει πλέον μια περιφέρεια η Κρήτη που θα πιστεί από τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και θα ακολουθήσει αυτήν τη λογική ψηφίζοντας τη Νέα Δημοκρατία? Εντάξει, ήταν μια ιστορική νίκη της Νέας Δημοκρατίας στο νησί. Μην ξεχνάτε ότι ο βασικός πυρήνας του εκλογικού σώματος στην Κρήτη είναι ο κεντρογενής ψηφοφόρος και νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τις πολιτικές οποίες έχει ακολουθήσει τα τελευταία 4 χρόνια έχει πείσει το κεντρό ψηφοφόρο ότι είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να είναι ο κύριος εκφραστής. Mm-hmm. Αυτό αποτυπώνεται ούτως ή άλλως και στην πρόσφατη εκλογική αναμέτρηση αλλά και σε όλες τις μετρήσεις τις οποίες βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα ότι εκείνος ο οποίος προσδιορίζεται ως κεντρός εκφράζεται περισσότερο μέσα από τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θεωρώ λοιπόν ότι εφόσον ακολουθήσει, και δεν έχω κανένα λόγο να πιστεύω το αντίθετο, την ίδια πολιτική και τα επόμενα χρόνια, προφανώς θα υπάρχει μια τάση τουλάχιστον ενίσχυση τη Νέα Δημοκρατία στο νησί. Δεν μπορώ να προβλέψω, δεν μπορώ να γίνω μάντης τι θα γίνει για τα επόμενα 10-15 χρόνια, αλλά σίγουρα δεν βλέπω αυτή τη στιγμή κάποιον κυριότερο εκφραστή του χώρου σε σχέση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σας έκανα αυτό το ερώτημα, γιατί φαίνεται, και αυτό είναι και το ερώτημα που θα θέσω ευθύς αμέσως στον κύριο Δουλουμπέκη, ότι παρά το γεγονός ότι στις προηγούμενες, στις πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να πάρει την απώλεια του ΠΑΣΟΚ και να επομιστεί ένα μεγάλο μέρος των δυνάμεών του, δεν κατάφερε να παγιώσει αυτές τις δυνάμεις. Δηλαδή δεν κατάφερε να κρατήσει αυτές τις δυνάμεις έτσι ώστε να γίνει μια ισχυρή, βάση που θα δίνει και μελλοντικές νίκες. Γιατί πάντοτε όποιος έπαιρνε την Κρήτη είχε ένα αέρα νίκης και στις υπόλοιπες περιφέρειες. Κύριε Σκαλάκη, αν κάνουμε μια ανάλυση πιο πολύ πολιτικής φιλοσοφίας, νομίζω ότι η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με το ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι πρώτον η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα με βαθιές ρίζες στην κοινωνία, με ρίζες οι οποίες πηγαίνουν είτε στην αυτοδιοίκηση, είτε στον χώρο του συνδικαλισμού, στους κοινωνικούς φορείς. Κάτι το οποίο από ό,τι φάνηκε και στην πράξη δεν κατάφερε να το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ ενδεχομένως κράτησε αυτές τις ρίζες και αυτή ήταν και ίσως και η βασική αιτία που βλέπουμε να ανακάμπτει σε ένα μεγάλο βαθμό. Αλλά η Νέα Δημοκρατία, μην ξεχνάτε ότι είναι ένα κόμμα λαϊκό, ένα κόμμα το οποίο πηγαίνει πάρα πολύ πίσω η ιστορία του και είναι ένας βασικός λόγος να πιστεύουμε ότι εφόσον υπάρξει μια, αν θέλετε, τάση του εκλογικού σώματος και σε επίπεδο Κρήτης, δεν υπάρχει λόγος αυτή να μην διατηρηθεί. Μάλιστα. Κύριε Δουλουμπέκη, αυτό είναι το ερώτημα, αυτό που έκανα ως επισήμαση στον κύριο Κεφαλογιάννη. Δεν καταφέρατε, παρά το γεγονός ότι η Κρήτη σας στήριξε και σας στήριξε ουσιαστικά στις προηγούμενες 2 εκλογικές αναμετρήσεις, δεν καταφέρατε να κρατήσετε αυτές τις δυνάμεις. Και ξέρετε τι είναι αυτό που κάνει εντύπωση ακόμα και στους πολιτικούς αναλυτές? Ότι συνήθως στην σύγχρονη πολιτική ιστορία, και αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, σε όλα τα σύγχρονα δυτικά κράτη, τιμωρείται η κυβερνόσα παράταξη από τους χειρισμούς. Εδώ έχουμε ένα κόμμα να κυβερνά 4 χρόνια, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, και εσείς να παθαίνετε μία συντριβή σαν να κυβερνούσατε αυτά τα 4 χρόνια και να είχατε αποτύχει σε όλους τους χειρισμούς σε κέρια ζητήματα της χώρας.
Ναι, όντως, η συντριβή ήταν μεγαλύτερη και από όταν κυβερνούσαμε. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά από εκεί και πέρα, κοιτάξτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι ένα κόμμα εξουσίας. Είναι ένα κόμμα που αποτέλεσε τα τελευταία πολλά χρόνια τον κύριο εκφραστή της προοδευτικής παράταξης στην Ελλάδα. Και έτσι πρέπει να μείνει. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει πρώτα απ' όλα, και θα μου επιτρέψετε τη λαϊκότητα της έκφρασης, να σοβαρευτούμε. Δεν είναι δυνατόν σήμερα να επικοινωνούμε αυτή την πλήρη και την ολιστική ατζέντα που έχουμε για τα καθημερινά, για τα τρέχοντα θέματα της χώρας, για τα τρέχοντα ζητήματα και σοβαρά θέματα που αντιμετωπίζει η Κρήτη και ο κρητικός λαός σήμερα, και αντί να επικοινωνούμε όλα αυτά, να αναλωνόμαστε και να χάνουμε ένα μεγάλο κομμάτι των πόρων μας, του χρόνου που διαθέτουμε στα πάνελς ή στις συζητήσεις μας, για να δικαιολογούμε πράγματα που έγιναν πριν 5, 10 και 15 χρόνια πίσω. Ο κόσμος σήμερα από εμάς περιμένει μια θετική πολιτική. Μια θετική πολιτική την οποία την έχουμε και πρέπει να τη βγάλουμε μπροστά και να τη διεκδικήσουμε. Με ψηλά το κεφάλι, να βγούμε έξω, να μιλήσουμε στους ανθρώπους απλά, καθημερινά, για αυτά που τους απασχολούν. Πολλές φορές λέω το παράδειγμα ότι βρισκόμουν σε πάνελ να συζητάμε εδώ πέρα για το τι θα κάνουμε, ποια είναι η γνώμη μας για τη δήλωση του ενός ή του άλλου στελέχους, για τη μία ή την άλλη πλατφόρμα που βγάλανε σε δημόσιο διάλογο, ενώ υπήρχε χώρος και χρόνος για να συζητηθούν σε ιδιωτικό διάλογο και σε σωσοκομματικές διαδικασίες, και να αναλωνόμαστε σε αυτά και να φεύγουμε από τα πάνελ, να πηγαίνουμε στις γειτονιές και να μας ρωτάνε οι άνθρωποι τι θα γίνει με την εκτός σχεδίου δόμηση, τι θα γίνει με το ΒΟΑΚ, τι θα γίνει με τα δασικά. Ζητήματα που πραγματικά απασχολούσαν τον κόσμο και που δυστυχώς εμείς δεν μπορέσαμε όλα αυτά να τα αναδείξουμε. Σήμερα λοιπόν, επειδή όντως, όπως είπε ο Πρωθυπουργός και νομίζω το είπε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, η ρίση στο εμπαρόδο, θα ήταν καλό να προσέχουμε και να μην κρύψουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν κάτω από τις ευθύνες του αρχηγού. Ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε χώρο και χρόνο σε όλους μας. Έδωσε σε όλους μας την ατζέντα, την πολιτική, να βγούμε έξω και να τη διεκδικήσουμε. Ας μην κρύψουμε τις δικές μας ατέλειες και τα δικά μας λάθη κάτω από αυτόν. Ας κοιτάξει ο καθένας μας να πάρει το μερίδιο που του αναλογεί και να μην τα βάζει αυτή τη στιγμή και σήμερα με τον πρόεδρο, ο οποίος πήρε ένα ακόμα μικρό και το έκανε τον κύριο εκφραστή του προοδευτικού χώρου στην Ελλάδα. Κλείνω την παρένθεση για να πω το εξής, ότι σήμερα πρέπει με στόμφο, με το κεφάλι ψηλά, να βγούμε έξω και να πούμε τις θέσεις μας, να τις διεκδικήσουμε. Όλα όσα πιστεύαμε μέχρι και πριν τις πρώτες κάλπες είναι εδώ. Απλά εμείς πρέπει να το κάνουμε αυτό λίγο καλύτερα. Να το επικοινωνήσουμε λίγο καλύτερα, μονοφωνικά, να βαρέσουν όλα τα κανόνια προς την ίδια κατεύθυνση, να πείσουμε τον κόσμο ότι μπορούμε να συμβάλλουμε στην επόμενη διακυβέρνηση της χώρας, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι κόμμα εξουσίας, είναι ο βασικός εκφραστής του δημοκρατικού χώρου, να πούμε ποιο είναι το εναλλακτικό σχέδιο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η παράταξη με την οποία μας χωρίζει η πολιτική. Απέναντι στη Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να κατεβάσουμε μία πλατφόρμα, μία πλατφόρμα όμως εναλλακτική, όχι απέναντί της, αλλά υπέρ του λαού, υπέρ των καθημερινών ανθρώπων. Μάλιστα. Μία θετική πολιτική ατζέντα. Αυτό έχει ο κόσμος ανάγκη από εμάς. Έχει ανάγκη και τη φρεσκάδα και την ανανέωση. Έχει ανάγκη να δει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μπορεί και έχει πρόγραμμα για τη μεσαία τάξη, την οποία τρόμαξε, για τους καθημερινούς επιχειρηματίες, για τους εμπόρους, για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να θυμίσουμε στους ελεύθερους επαγγελματίες μαύρες μέρες που είχαν προκύψει από μαύρες μνημονιακές υποχρεώσεις. Σήμερα είμαστε σε μια άλλη περίοδο. Είμαστε σε μια άλλη περίοδο για την οποία, ακούστε τώρα, δεν φταίει ούτε ο Αλέξης Τσίπρας, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί ένα κόμμα που κυβέρνησε τα 4 χρόνια των τελευταίων 50 να φταίει για όλα τα δεινά που έχουν συμβεί στη χώρα. Κάποια στιγμή δηλαδή θα πρέπει και ο λαός να εξηγήσουμε εμείς στους καθημερινούς ανθρώπους και στο λαό τι πραγματικά συνέβη. Και σίγουρα ο μόνος που δεν φταίει είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν στις κάλπες. Πρέπει εμείς να δούμε τα λάθη μας, αλλά και να σηκώσουμε γρήγορα το κεφάλι ψηλά. Κύριε Χνάρη, θεωρείτε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένας από τους νικητές αυτών των εκλογών? Γιατί το λέω αυτό? Οι αισιόδοξες φωνές λέγανε για ποσοστά άνω του 15, ίσως και του 16-17%. Υπάρχει μια αύξηση στο ΠΑΣΟΚ όσον αφορά τα ποσοστά του. Φαίνεται όμως ότι από την πολιτική που ακολουθήθηκε ως τοποθέτηση πολιτικά προεκλογικά στην Ελλάδα, υπήρχε μια συγκρατημένη άνοδο των ποσοστών που θα μπορούσε να επιφέρει και μουρμούρα στο μέλλον. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχετε δίπλα σας έναν εκπρόσωπο κόμματος που έπαθε μία συντριβή και ακριβώς δίπλα είστε ο συγγενικός προοδευτικός χώρος που θα μπορούσε να πάρει όλες τις δυνάμεις, ένα μεγάλο ποσοστό των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό όμως δεν καταφέρατε να το κάνετε. Όχι εσείς προσωπικά, το κόμμα εννοώ. Κοιτάξτε, σε πρώτη φάση ίσως δεν καταφέραμε να το κάνουμε, όμως εκ του αποτελέσματος και αυτά που δείχνανε οι δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα, που δείχνανε ποσοστά κάτω του διψήφιου, θεωρώ ότι είναι μια επιτυχία
το 11,5% περίπου που πήρε το ΠΑΣΟΚ, είναι μια αύξηση πάνω από 40% των προηγούμενων ποσοστών. Άρα είναι, είμαστε ο αναφισβήτητος νικητής, βέβαια είναι η Νέα Δημοκρατία και ο μεγάλος καμένος σίγουρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και εμείς είμαστε ένας από τους δύο νικητές, πιστεύω, γιατί και αύξησαμε τα ποσοστά μας κατά 40% και καταφέραμε να έχουμε μια, να περάσουμε το, να διεκδικήσουμε τη θετική ψήφο των πολιτών και να μπορέσουμε να απαντήσουμε στα σημαντικά προβλήματα της κοινωνίας και να ερχόμαστε τώρα στις επόμενες εκλογές στις 25 Ιουνίου να ξεκινούμε από μια άλλη βάση, γιατί αυτό είναι σίγουρο. Ξεκινούμε καταγεγραμμένα από ένα διψήφιο ισχυρό νούμερο και θεωρούμε ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε μια αύξηση των ποσοστών μας στο επόμενο διάστημα βάσει του προγράμματος που έχουμε και θα παρουσιάσουμε και τις επόμενες μέρες. Θα κλείσω αυτό το μέρος με τον κύριο Κονιανάκη για να πάμε μετά έτσι λίγο σε πιο επιθετικές ερωτήσεις όσον αφορά το τι περιμένει ο κόσμος από τα τέσσερα κόμματα που εκπροσωπείτε. Κύριε Κονιανάκη, ποιος είναι ο στόχος του ΚΚΕ για τις εκλογές στις 25 Ιουνίου? Να κρατήσει αλλά και να ανεβάσει ακόμη περισσότερα τα ποσοστά. Και ήδη η αύξηση ήταν μια σημαντική εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος, οι 125.000. Μάλιστα, στα Χανιά καταφέρετε να πάρετε ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ναι, και είναι θετικό αυτό. Και δείχνει, φανταστείτε, το προηγούμενο διάστημα που είχαμε ένα βουλευτή του Ηρακλείου που ήταν για όλη την Κρήτη. Mm-hmm. Τώρα με δύο βουλευτές το Κομμουνιστικό Κόμμα θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο την παρέμβαση στους χώρους δουλειάς παντού όπου υπάρχουν τα εργατικά προβλήματα. Αλλά το ζήτημα είναι πως εδώ. Η επόμενη μέρα, αυτό που είπα και στην αρχή, γιατί η επόμενη μέρα συνεχίζεται, η κανονικότητα για τους εργαζόμενους είναι κόλαση και εδώ πρέπει κάτι να αλλάξει. Και το μόνο που αλλάζει είναι μέσα από την ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος, μέσα από τους εργατικούς αγώνες, που εκεί θα βρεθούν οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος, όχι μόνο στα έδρανα της Βουλής, αλλά στην καθημερινή μάχη επιβίωσης που δίνει αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός, η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, που σήμερα δεν αντέχει όλη αυτή την πολιτική που εφαρμόζεται. Mm-hmm. Γιατί, να σας πω, το αρνητικό αυτών των εκλογών, εγώ θα το πω, είναι το 70% ψήφισε κόμματα που έχουν κυβερνήσει, που τον έχουν γεμίσει μνημόνια, και εδώ υπάρχει ουσιαστικά μια κοινή στρατηγική των μεγάλων κομμάτων, που συμφωνούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις εντολές και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, που εφαρμόζονται κατά γράμμα. Και η μόνη αντίδραση και αντιπολίτευση είναι από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Και μες στη Βουλή, αλλά και έξω από τη Βουλή, που είναι το βασικότερο, στην οργάνωση για να κερδίσει κάτι σήμερα ο εργαζόμενος. Γιατί δεν φτάνει μόνο οι παρεμβάσεις μέσα στη Βουλή, αλλά κύριε, το ίδιο το κίνημα, το εργατικό λαϊκό κίνημα, πώς σηκώνει αγώνες και κάνει τα αιτήματά του διεκδικήσεις, που μπορεί να ικανοποιήσει σήμερα με ακόμα πιο δυνατό εργατικό λαϊκό κίνημα, αλλά πιο δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Λοιπόν, θα πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, θα σας προετοιμάσω λίγο. Θα ήθελα στο επόμενο μέρος, αφού πάμε στα θέματα καθημερινότητας των πολιτών, να μου σχολιάσετε λίγο και τα αποτελέσματα των εκλογών στην Τουρκία. Πώς διαμορφώνται τις ισορροπίες, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, αλλά μπροστά μας υπάρχουν τεράστιες προκλήσεις που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Είμαστε 24 λεπτά μετά τις 10, εδώ ζωντανά σε ώρα αιχμής, στο prime time της Δευτέρας, όπως κάθε Δευτέρα, και μιλάμε πολιτικά, μιλάμε για την προεκλογική αυτή εκστρατεία που έχει ξεκινήσει πλέον με φόντο τις επαναληπτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Κεφαλογιάννη, γιατί παράλληλα με τις ελληνικές εκλογές είχαμε διπλές κάλπες και στην Τουρκία και μια καθαρή νίκη του Ερντογάν στην Τουρκία. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι εφόσον δεν αλλάξει, και λέω εφόσον για να μην παρεξηγηθώ, γιατί τη λαϊκή τιμιγορία κανείς δεν μπορεί να την προκαθορίσει, εφόσον δεν αλλάξει, φαίνεται ότι ο διάβολος της επικοινωνίας θα είναι ο ίδιος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Στη Νέα Δημοκρατία έχετε λάβει σοβαρά υπόψη σας το γεγονός ότι απέναντί σας έχετε έναν ηγέτη μιας χώρας που ενώ αφισβητήθηκε εξακολουθεί να είναι, και το βάζω εισαγωγικά, ο Σουλτάνος της Τουρκίας? Κοιτάξτε, το αποτέλεσμα των τουρκικών εκλογών όσον αφορά τουλάχιστον το δεύτερο γύρο δεν ήταν έκπληξη, όσο ήταν το πρώτο που όλες οι δημοσκοπήσεις δείχναν τουλάχιστον στην Τουρκία ότι ο αντίπαλός του, ο κύριος Κιλιτζάρου, θα επικρατούσε. Βεβαίως, εξακολουθεί η Τουρκία να είναι διχασμένη. Έχουμε δύο βασικές κατηγορίες στην κοινωνία. Δηλαδή, η κοινωνία της Τουρκίας είναι μοιρασμένη στα δύο. Μπορώ να σας πω, ίσως είναι και τριχοτομημένη, γιατί στην συγκεκριμένη εκλογική αναμέτρηση οι κουρδικές περιοχές πήγαν με την πλευρά της αντιπολίτευσης, αλλά αν δει κανείς διαχρονικά την Τουρκία τα τελευταία τουλάχιστον 15-20 χρόνια, είναι μια τριχοτομημένη κοινωνία. Δηλαδή, τα παράλια και η Κωνσταντινούπολη είναι κυρίως με την αντιπολίτευση λίγο πιο εξευρωπαϊσμένη, όλη η Ανατολία είναι με τον Ερντογάν και οι κουρδικές περιοχές υπάρχει αυτό το αυτόνομο στην ευρύτερη περιοχή. Σε κάθε περίπτωση, πράγματι, ήταν μια νίκη
πολύ μεγάλη για τον κύριο Ερντογάν, δεδομένου ότι πρώτον η οικονομία της Τουρκίας, ειδικά τα τελευταία χρόνια, είναι σε μια κακή κατάσταση. Δεύτερον, αυτό είναι νομίζω και ο νούμερο ένα πονοκέφαλος αυτή τη στιγμή του Ερντογάν στην Τουρκία. Ναι, όταν ας πούμε ο πληθωρισμός είχε φτάσει ακόμα και σε τριψήφιο νούμερο, αντιλαμβάνεστε ότι σίγουρα κάτι δεν πηγαίνει καλά. Και μάλιστα προσπάθησε με ανορθόδοξες δημοσιονομικές κινήσεις να διορθώσει ένα πρόβλημα και το έκανε χειρότερο. Σε κάθε περίπτωση, φάνηκε ότι πρώτον δεν επηρεάστηκε από το οικονομικό κλίμα. Δεύτερον, δεν επηρεάστηκε από τον καταστατικό σεισμό ο οποίος έλαβε χώρα πριν από λίγους μήνες. Άρα αυτό κάτι δείχνει. Δείχνει ότι προφανώς όλα αυτά τα χρόνια έχει δημιουργήσει ένα εισαγωγικά καθεστώς, το οποίο είναι βαθιά ριζωμένο στην τουρκική κοινωνία. Ένα καθεστώς το οποίο στην ουσία στρέφει μια κοσμική Τουρκία προς ένα θρησκευτικό προσανατολισμό και μάλιστα αυτή η μετατόπιση που υπάρχει στο εσωτερικό της Τουρκίας φαίνεται ότι έχει τόσο βαθιές ρίζες που πολύ δύσκολα θα αμφισβητηθεί και στο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση, εμείς ως Νέα Δημοκρατία, εφόσον μας τιμήσει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του και στις επόμενες εκλογές, προφανώς και αντιλαμβανόμαστε. Μπορεί να αλλάξει ο διάβολος επικοινωνίας. Θα σας θυμίσω τη φράση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πριν από αρκετό καιρό: δεν θέλω καμία επικοινωνία με τον συγκεκριμένο κύριο. Και αναφερόταν στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Κοιτάξτε, κύριε Δασκαλάκη, το έχω πει κατ' επανάληψη και τώρα και παλιότερα. Σε κάθε περίπτωση έχουμε έναν δύσκολο γείτονα, αλλά είναι ένα γείτονα με τον οποίο πρέπει να συζητάμε. Και έναν γείτονα με τον οποίο η διάβολη επικοινωνίας πρέπει να είναι ανοιχτή. Θεωρώ ότι ο κύριος Ερντογάν, πολλές φορές ρητορική του είναι τελείως διαφορετική σε σχέση με την πραγματικότητα. Άρα θεωρώ ότι και ο ίδιος αντιλαμβάνεται ότι με την Ελλάδα θα πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα ανοιχτό διάβολο επικοινωνίας. Προφανώς, εμείς ως χώρα έχουμε κάνει όλες εκείνες τις απαραίτητες κινήσεις τόσο σε διπλωματικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εξοπλισμών, έτσι ώστε ακόμα και αν υπάρχει μια επιθετική ρητορική ή ακόμα χειρότερα και επιθετικές κινήσεις επί του πεδίου, να μπορεί να λαμβάνει τις απαντήσεις και σίγουρα να στέλνουμε ένα μήνυμα αποτροπής. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, προφανώς και πρέπει να καθίσουμε σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε τη μοναδική διαφορά την οποία υπάρχει, και αυτή είναι στην ουσία η αποκλειστική οικονομική ζώνη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Παλιότερα ήταν η υφαλοκρηπίδα ένας πιο, ας το πούμε, παλιός όρος όσον αφορά τις θαλάσσιες ζώνες. Και από εκεί και πέρα, εφόσον δεν υπάρξει μια απόφαση μεταξύ των δύο χωρών, υπάρχει το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, όπου εκεί πέρα θα μπορεί να υπάρχει η επίλυση της διαφοράς. Μάλιστα. Θα επαναλάβω, κύριε Δουλεμπέ, και αυτό που είπα νωρίτερα, εφόσον δεν υπάρξει αλλαγή στη λαϊκή ετοιμιγορία, οι κάλπες είναι κάλπες και ο λαός έχει αποδειχθεί πάρα πολλές φορές ότι είναι απρόβλεπτος με τον τρόπο που αποφασίζει. Όμως, επειδή είναι νοπά ακόμα τα αποτελέσματα και η λαϊκή ετοιμιγορία της 21ης Μαΐου και στις δημόσιες τοποθετήσεις των δημοσιογράφων, οφείλουν να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη αυτή τη μεγάλη διαφορά. Θεωρείτε ότι μία πιθανότητα αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσε να γίνει και επικίνδυνη στο χειρισμό των σοβαρών θεμάτων της εξωτερικής πολιτικής, όπως είναι η Τουρκία, καθώς είναι πολύ εύκολο να λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία: εγώ έχω την πλειοψηφία, την αυτοδυναμία της, στην ελληνική πραγματικότητα, άρα μπορώ με μεγαλύτερη ευκολία να κάνω και πράγματα χωρίς να ενημερώσω τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, αν και θεωρώ ότι σε θέματα εθνικής σημασίας ο διάλογος μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων πρέπει να είναι επιβεβλημένος. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η τελευταία σας φράση είναι και η απάντηση στο ερώτημα αυτό. Δεν θεωρώ ότι κανένα κόμμα του δημοκρατικού τόξου, κανένα κόμμα με πατριωτικά και εθνικά αισθήματα, όπως είναι όλα τα οποία σήμερα είναι εδώ και βρίσκονται και αντιπροσωπεύονται στο σημερινό πάνελ, θα μπορούσαν ποτέ να σκεφτούν ότι μπορούν να θέσουν λόγω αυτοδυναμίας σε κίνδυνο τα εθνικά μας συμφέροντα. Τα εθνικά μας συμφέροντα όλοι μαζί τα υπηρετούμε, είναι μια κοινή εθνική γραμμή που έχει χτιστεί νομίζω πολλά χρόνια τώρα και αν μη τι άλλο με συμπλήν όλα τα κόμματα μέχρι σήμερα την σεβάστηκαν. Θεωρώ ότι μια ισχυρή όμως αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να είναι επικίνδυνη για άλλα φαινόμενα. Για κοινωνικά ζητήματα, για κοινωνικά θέματα, για θέματα οικονομίας. Γι' αυτό ακριβώς θα σας απαντήσω αργότερα. Είναι σαφές ότι η νίκη του Ταγίπ Ερντογάν στην Τουρκία από τη μία θέτει κάποια σοβαρά ζητήματα για ό,τι αφορά την κοινωνική δικαιοσύνη στη χώρα του, για ό,τι αφορά τις ελευθερίες στην γείτονα χώρα. Από εκεί και πέρα όμως ελπίζω η δύσκολη οικονομική συγκυρία, η οποία επί μακρόν τραβάει στη γειτονική χώρα, να μην αποτελέσει εφαρτήριο για να προσπαθήσει μέσα από άλλους τρόπους να κρύψει όλη αυτή την οικονομική δυσκολία. Πολλές φορές έχουμε δει χώρες να
βρίσκουν άλλες διεξόδους για να ξεπεράσουν οικονομικές κακουχίες. Τώρα, από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι η ελληνική πλευρά συντεταγμένα, μονιασμένα, με επικοινωνία των κομμάτων και των πολιτικών αρχηγών, θα πρέπει να κάτσει στο διάλογο, να συζητήσει με την Τουρκία πώς θα λύσουν διμερεί θέματα, να ενισχύσει τη διπλωματική οδό, αλλά να βάλει και τις δικές της αυστηρές, ισχυρές, κόκκινες γραμμές. Και φυσικά το μόνο θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή είναι υπό διαπραγμάτευση, ας το πούμε έτσι, υπό συζήτηση, είναι η ΑΟΣ. Και για αυτήν φυσικά, αν δεν προκύψει αυτό που λέει το διεθνές δίκαιο, θα πάμε στη Χάγη για να λυθεί το θέμα. Κύριε Χνάρη, εσείς έχετε έναν ηγέτη στο κόμμα σας ή έναν αρχηγό στο κόμμα σας που μπαίνει πρώτη φορά στο ελληνικό κοινοβούλιο και ως βουλευτής, αλλά και ως πολιτικός αρχηγός. Άρα θεωρείτε ότι υπάρχει αυτή η εμπειρία για να διαμορφώσετε πολύ εύκολα μία άποψη όσον αφορά την εξωτερική πολιτική και για να σας προλάβω, βεβαίως και η Ευρωβουλή είναι ένα σημαντικό όργανο που σου δίνει τη δυνατότητα και την όθηση, όμως δεν πρέπει πολύ γρήγορα να προσαρμοστείτε σε αυτά τα δεδομένα αλλά και στην πιθανότητα μιας επιθετικής ρητορικής της Τουρκίας, άρα και το Πασόκ ως τρίτη δύναμη αυτής της χώρας θα πρέπει να πάρει πιο γενναίες αποφάσεις και ενδεχομένως να έχει έναν καλύτερο διάβλο επικοινωνίας με τη Νέα Δημοκρατία, που στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο που ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα, κονταροχτυπηθήκατε πολύ δυναμικά με τη Νέα Δημοκρατία. Από καταρχήν ότι ο πρόεδρος μας, ο κύριος Ανδρουλάκης, έχει ασχοληθεί σαν ευρωβουλευτής με θέματα της εξωτερικής πολιτικής και ιδιαίτερα με τα δικαιώματα των Κούρδων. Άρα, ένα πεδίο το οποίο και σαν ευρωβουλευτής, αλλά και με αυτά που ασχολήθηκε, το έχει μια. Έχει, δηλαδή μπορεί να ανταπεξέλθει. Έχει αυτή την εμπειρία. Έχει αυτή την εμπειρία και μπορεί να ανταπεξέλθει στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Τώρα, όσον αφορά τις τουρκικές εκλογές, εγώ να πω ότι ο Ερντογάν είναι όντως ένας απρόβλεπτος πολιτικός. Όσο εύκολα γίνεται λύκος, άλλο τόσο εύκολα γίνεται και πρόβατο. Το έχουμε δει ότι ελίσσεται πολύ. Να υπενθυμίσω όμως, εγώ δεν ξέρω και για μας τη χώρα μας ποιο ήταν το συμφέρον, αν έπρεπε να βγει, αν ήταν συμφέρον να βγει ο Ερντογάν ή ο Τσιλιτσάρογλου. Γιατί είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα ότι η αντιπολίτευση ήταν που είχε ξεσηκώσει το θέμα με τα νησιά και κατηγορούσε τον κύριο Ερντογάν για προδότη. Άρα, έτσι όπως αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι όπως έχει ενιαία εξωτερική πολιτική Τουρκία στα θέματα που αφορούν εμάς, πρέπει να έχουμε και εμείς σαν χώρα μια ενιαία εξωτερική πολιτική, όλα τα κόμματα, ανεξάρτητα της αυτοδυναμίας ή όχι, γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να κοιτάζουμε το συμφέρον του ελληνικού λαού και να διασφαλίσουμε τα δικαιώματά μας σαν χώρα. Και πρέπει πάντα να βάζουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση μπροστά, γιατί είναι σημαντικό, τα δικά μας θέματα δεν είναι αποκλειστικά ελληνικά, είναι και ευρωπαϊκά. Μάλιστα. Κύριε Γωνιανάκη, σας τρομάζει αυτή η ισχυροποίηση του πρώτου κόμματος όσον αφορά τα θέματα εξωτερικής πολιτικής? Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, και έχοντας παρακολουθήσει με πολύ προσοχή και τις δημόσιες τοποθετήσεις του κ. Κουτσούμπα αλλά και πολλών κορυφαίων στελεχών, έχουν μια πολύ συγκεκριμένη άποψη, μια διαχρονική συγκεκριμένη άποψη πάνω σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και κυρίως με σημείο αναφοράς την επιθετική ρητορική της Τουρκίας. Να σας πω, και εδώ καλούμε τον λαό να είναι σε παρέτηση. Γιατί και τα υπόλοιπα κόμματα, και δεν είναι το ζήτημα της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, γιατί συμφωνούν και ειδικότερα συμφωνούν στους σχεδιασμούς που λέγεται ΝΑΤΟ. Γιατί μην ξεχνάμε πως η Τουρκία είναι υποτίθεται σύμμαχός μας. Νατοική. Και δηλώσεις όπως να μιλάμε εμείς για νατοϊκά νησιά και όταν αναφέρονται στα ελληνικά νησιά είναι επικίνδυνες. Και ειδικότερα τώρα που το τουρκικό κεφάλαιο θέλει να βαθμίσει το ρόλο του όσον αφορά τις αντιθέσεις και τα παζάρια που παίζονται στους συμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, δείχνει πως υπάρχουν πολλοί κινδύνοι το επόμενο διάστημα. Και δεν είναι τυχαίο τώρα πως βγήκαν και δώσαν συγχαρητήρια από τον Πούτιν μέχρι τον Μπάιντεν και όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες στον Ερντογάν. Που δείχνει ουσιαστικά πως εδώ σηκώνουν, βέβαια, όταν θα έρθει η ώρα, σηκώνουν τα χέρια ψηλά και λένε βρείτε τα. Και εδώ πρέπει ο ελληνικός λαός να είναι σε εγρήγορση, γιατί εδώ είναι το θέμα στο τραπέζι της συνδιαχείρισης του Αιγαίου, που δεν πρέπει να υπάρξει καμία συνδιαχείριση των ελληνικών υδάτων, των νησιών και όλα αυτά που βάζει η Τουρκία, το τουρκικό κεφάλαιο, γιατί με τον τουρκικό λαό δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Και αντίστοιχα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που από τη μία υποτίθεται σηκώνει, βέβαια, τον τόνο, υποτίθεται πως σηκώνει τον τόνο προς τη τουρκική κυβέρνηση, αλλά από την άλλη είναι στη συναλλαγή μέσα, με δεσμεύσεις και ουσιαστικά βάζει πλάτη σε όλες αυτές τις αντιθέσεις. Και κύριε, ο ελληνικός λαός πρέπει να επαγγελθεί πραγματικά για τα δικιά του.
Θέλω να πάμε σε ένα τεράστιο κεφάλαιο. Θα ξεκινήσουμε με εσάς, κύριε Κεφαλογιάννη, που έχει να κάνει με θέματα της καθημερινότητας. Στην Ελλάδα του 2023, βασικά είδη πρώτης ανάγκης τα πληρώνουμε και τα αγοράζουμε πιο ακριβά σε σχέση με πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ελλάδα και ειδικά στην Κρήτη πληρώνουμε τα ακριβότερα καύσιμα. Έχουμε το παράδειγμα της Κύπρου, που είναι επίσης χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει μείωση στην τιμή των καυσίμων κατά 30% σε σχέση με την Ελλάδα. Πήρατε ένα ποσοστό 40% στις εκλογές της 21ης Μαΐου. Κανείς, αν του ζητούσαν να αναλύσει το αποτέλεσμα και δεν ήταν από την Ελλάδα, θα έλεγε η κυβέρνηση που διαχειρίστηκε τα σημαντικά ζητήματα αυτής της χώρας έχει επιτύχει, άρα αυτή την κυβέρνηση την επιβράβευσε ο λαός με ένα ποσοστό άνω του 40%. Όμως τα ανοιχτά ζητήματα εξακολουθούν να υπάρχουν. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι οι ψηφοφόροι στη Δραπετσόνα, στο Πέραμα, στο Κερατσίνι, αλλά ακόμα και στις πιο λαϊκές γειτονιές των πόλεων της Κρήτης. Το Ηράκλειο είναι μια μεγαλούπολη, έχει αρκετές λαϊκές γειτονιές, έχει ανθρώπους της εργατιάς χιλιάδες. Επίσης σας στήριξαν. Αυτό είναι μια νίκη της Νέας Δημοκρατίας που θα μπορούσε όμως να γίνει μια πύριος νίκη και μια βαριά ήττα σε πολύ μικροχρονικό διάστημα, καθώς ο λαός σας είπε ένα ξεκάθαρο ναι, συνεχίστε, αλλά τα προβλήματά μου εξακολουθούν να υπάρχουν. Κύριε Σκαλάκη, κανείς δεν είπε ότι τα προβλήματα σταματούν με μια εκλογική αναμέτρηση. Και αυτός είναι και ο λόγος που το κόμμα το οποίο τυχαίνει της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού έχει και μεγαλύτερη ευθύνη το πώς να διαχειριστεί κυρίως τα προβλήματα της καθημερινότητας. Μην ξεχνάτε επίσης ότι ο βασικός παράγοντας σε κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι κυρίως η οικονομία, είναι το νοικοκυριό, η επιχείρηση, το πώς μπορεί να βγει μέχρι το μήνα ή αν πηγαίνει καλά ή αν πηγαίνει χειρότερα. Ας πούμε στα θέματα ιδιωτικοποίησης του νερού, κύριε Κεφαλογιάννη, έβλεπα ακόμα και ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας να βγαίνουν στα χαρακόμματα με αυτήν την απόφαση. Προσπαθώ λίγο να ψυχολογήσω και την λογική της λαϊκής ετιμιγορίας. Δηλαδή. Κύριε Δασκαλάκη, και εγώ θα έβγαινα στα χαρακόμματα αν ισχύει αυτό το πράγμα. Αλλά προφανώς το έχουμε λύσει αυτό το ζήτημα. Δεν τίθεται θέμα ιδιωτικοποίησης του νερού. Ίσα-ίσα με τον τρόπο που πέρασε το νομοσχέδιο, θα έλεγα ότι θωρακίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας. Δεν τέθηκε, ασχέτως αν προσπάθησε η αντιπολίτευση να θέσει ζήτημα ιδιωτικοποίησης, ότι δήθεν το φέρνει η Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι ο σκοπός ο οποίος επιτεύχθη μέσα από το νομοσχέδιο είναι κυρίως να υπάρχει ξεκάθαρος ρόλος της δημόσιας ρυθμιστικής αρχής, ακριβώς γιατί δυστυχώς κάποιες δημοτικές επιχειρήσεις νερού δεν δημοσιεύουν τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να δημοσιεύσουν. Και όταν λέμε στοιχεία, αφορούν και την τιμή του νερού, αλλά κυρίως και την καθαρότητα του νερού. Δυστυχώς, ο ρυθμιστικός ρόλος της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Περιβάλλοντος δεν ήταν τέτοιος τα προηγούμενα χρόνια που να επιτρέψει την θωράκιση του δημοσίου αγαθού που λέγεται νερό. Αλλά για να επανέλθω στο ερώτημά σας, θα σας πω το εξής. Πράγματι, γειτονίες όπως αναφέρατε και περιοχές εργατικές και ίσως πολλές φορές και παραδοσιακά κάστρα της κεντροαριστεράς ή ακόμα και της αριστεράς, όπως είναι η Δραπετσόνα, όπως είναι το Πέραμα, όπως είναι ο Κορυδαλός. Δηλαδή, είναι απίστευτο να βλέπεις περιοχές όπου υπήρχε μια παγιωμένη δύναμη του κόμματος Ελλάδος. Δηλαδή, η εργατιά, ο κύριος, ας πούμε, Εγωνιανάκης είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από το χώρο της οικοδομής, είναι ένας οικοδόμος. Οι συνάδελφοί του στον Πειραιά, στο Κερατσίνι, στη Δραπετσόνα, ψήφισαν με θεαματικά ποσοστά τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει όμως απάντηση, κύριε Σκαλάκη, σε αυτό και προφανώς δεν είναι κάποια μαγική λύση. Είναι το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, ειδικά σε εκείνες τις περιοχές, ανοίξανε δουλειές, ανοίξανε τα ναυπηγεία, άνοιξε η ναυπηγαστική ζώνη στο Πέραμα. Υπάρχουν δουλειές παραπάνω, βλέπουμε πλοία μικρότερα και μεγαλύτερα να έρχονται και να δίνουν μια εμπιστοσύνη στις ελληνικές επιχειρήσεις και βεβαίως και στους Έλληνες εργαζόμενους, γιατί εργαζόμενοι και επιχείρηση πάει μαζί. Δεν μπορεί να υπάρχει επιχείρηση χωρίς τον εργαζόμενο και προφανώς δεν υπάρχουν εργαζόμενοι χωρίς επιχείρηση. Και είδαμε ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια άνθηση. Προφανώς και υπάρχουν προβλήματα. Είναι αυτό που σας είπα και προηγουμένως. Δεν λύνονται τα προβλήματα δια μαγείας, αλλά σε κάθε περίπτωση το ισοζύγιο της τελευταίας τετραετίας, παρά τις κρίσεις αλλεπάλληλες οι οποίες έτυχαν, παρά το γεγονός ότι μπορεί να γίνανε και παραλήψεις σε κάποιους τομείς, νομίζω ότι κρίνεται θετικό. Και νομίζω ότι εξάλλου και ο ελληνικός λαός αυτό μας είπε πριν από λίγες ημέρες. Ότι παρά τις όποιες παραλήψεις μπορεί να κάναμε, τα όποια λάθη, το θετικό ισοζύγιο παραμένει και αυτό είναι και το μήνυμα της κάλπης. Ότι συνεχίστε, εντείνετε ίσως τις προσπάθειες σε κάποιους τομείς, αλλά σε κάθε περίπτωση σας βάζουμε ένα θετικό βαθμό. Λοιπόν, κύριε Δουλουμπέκη, ακούγοντας το πρόγραμμα Συμβόλαιο Αλλαγής, το οποίο αναφέρθηκε και από εδώ από το Ηράκλειο Αλέξης Τσίπρας. Αν ήμουν ένας άνθρωπος που κινδύνευα να χάσω το σπίτι μου, είχα έναν μισθό ο οποίος ήταν αμφιλεγόμενος,
Ένας συνταξιούχος που θα λάμβανε πίσω την 13η σύνταξη σχετικά, θα έλεγα να, αυτό είναι το κόμμα που μου επιστρέφει όσα μου πήρανε. Όμως παρά το συμβόλαιο αλλαγής, δηλαδή κρατάω τους πληστηριασμούς. Θα σας πω ένα πολύ απλό. Η κατάργηση της ελάχιστης βάσης αγωγής. Ξέρετε πόσα παιδιά πέρυσι στη διάρκεια των πανελλαδικών εξετάσεων μείνανε εκτός πανεπιστημίων εξαιτίας αυτής της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και της κυβέρνησης. Όμως ούτε αυτό έπεισε τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, πολύ απλά, αν εγώ φέτος ήμουν μαθητής των πανελλαδικών εξετάσεων, θα έλεγα γιατί να πάω να ψηφίσω τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές της 21 Μαΐου, που θα μου κάνει πιο εύκολη την είσοδό μου στα πανεπιστήμια. Πιο δίκαιη, θα έλεγα. Αλλά από εκεί και πέρα, προσέξτε. Όντως, ο πυρήνας του προγράμματός μας ήταν αυτός που απαντούσε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που λέτε, σε όλες αυτές τις κατηγορίες. Ναι, αλλά δεν το άκουσαν, κύριε Δουλουμπέκη. Δεν το άκουσαν γιατί δεν το επικοινωνήσαμε όπως έπρεπε. Αν θέλετε να επιστρέψω στην αρχική τοποθέτηση. Θεωρείτε ότι σε αυτό το κομμάτι, και συγγνώμη που σας διακόπτω, άκουσα. Θεωρείτε ότι αυτές οι τοποθετήσεις του κυρίου Κατρούγκαλου, της κυρίας Φωτίου, μία ανάσα πριν τις κάλπες, ήταν αρκετές για να χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ με 20 μονάδες διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία? Δηλαδή, δίπλα σας κάτω ο κύριος Κεφαλογιάννης, αν τον έπαιρνα το Σάββατο το βράδυ πριν τις κάλπες και του έλεγα: Γιάννη, ξέρεις, η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει 20 μονάδες στο ΣΥΡΙΖΑ και όλη η Κρήτη θα είναι μπλε, θα μου έλεγε, μου λες ανέκδοτο. Θα σας το λέω. Κοιτάξτε να δείτε. Όντως μοιάζει έτσι. Αλλά να σας πω κάτι. Ναι, εγώ θέλω να είμαι ρεαλιστής και πρέπει να χτίζουμε σχέση ειλικρίνειας με τους ανθρώπους που μας βλέπουν και με τους ανθρώπους που επικοινωνούμε κάθε μέρα. Ναι, οι δηλώσεις αυτές έφεραν μία μετακίνηση ταχύτατη ψηφοφόρων, είτε από δυνάμει ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία, είτε από ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ κατευθείαν στη Νέα Δημοκρατία, διότι σήμερα έχουμε ένα πολιτικό τοπίο μέσα στο οποίο ο ψηφοφόρος κινείται με περισσότερους βαθμούς ελευθερίας από ό,τι παλιότερα. Γιατί δεν που τα κόμματα ήταν πιο συνεκτικά. Δεν πείσαμε, διότι δηλαδή, δεν λέγαμε όλοι το ίδιο. Δηλαδή, από τους πληστηριασμούς, που θα συνεχιστούν οι πληστηριασμοί. Αυτός που παίρνει έναν μισθό χαμηλότατο και έχει μια ανάσα ότι πάμε σε μία αύξηση του μισθού, γιατί λέγατε για μισθό που θα ξεπερνάει τα 800-900 ευρώ. Αναφερθήκατε στην τουριστική βιομηχανία και στο τέλος του εργασιακού μεσαίου στα ξενοδοχεία. Αναφερθήκατε στο χώρο της εκπαίδευσης. Ξαναμιλήσατε για την υγεία. Δηλαδή το πρόγραμμά σας, εγώ το λέω πολύ ειλικρινά, ήταν ένα πρόγραμμα πολύ φιλολαϊκό. Δηλαδή θα μπορούσε πραγματικά να δώσει μία όθηση και μία ανάσα στην ελληνική κοινωνία. Ήταν και είναι στην ουσία του ένα φιλολαϊκό, φιλοαναπτυξιακό πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα που είχε στον πυρήνα του τους ελεύθερους επαγγελματίες, τη μεσαία τάξη. Ξέρετε, για πρώτη φορά μπήκε σε ένα πρόγραμμα με τόσο ισχυρά στην ατζέντα ο ακατάσχετος λογαριασμός για τους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όταν σήμερα ένας στους τέσσερις έχει δεσμευμένους λογαριασμούς και ένας στους δύο χρωστάει, ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να αποπληρώσει το χρέος του είναι ο ακατάσχετος λογαριασμός για να μπορέσει να δουλέψει μέσα από αυτόν. Βάλαμε φορολόγητο 10.000 ευρώ στους ελεύθερους επαγγελματίες. Ένα πρόγραμμα λοιπόν, το οποίο επένδυε και μίλαγε στη μεσαία τάξη, καταφέραμε μόνοι μας μέσα σε 2-3 μέρες, μέσα από 2-3 δηλώσεις, να το πετάξουμε στον κάλαθο των αχρήστων. Όχι μόνο γιατί ήταν αυτές οι 2-3 δηλώσεις. Άρα θεωρείτε ότι αυτές οι 2-3 δηλώσεις στήχησαν? Όχι, 20 μονάδες. Δεν στήχησαν αυτές οι 2-3 δηλώσεις 20 μονάδες και αυτό ήταν υπερβολικό. Στήχησαν όμως, ξέρετε τι, την αξιοπιστία μας. Ο κόσμος δεν μπορούσε να μας εμπιστευτεί. Σου λέει αυτή τη μία λένε ότι θα επενδύσουν στη μεσαία τάξη με τον ακατάσχετο, με τη μείωση του ΦΠΑ, με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση για τους αγρότες, για τους παραγωγούς, ότι έχουν σχέδιο για τη μεσαία τάξη και από την άλλη πετιέται που και που ένας και λέει ότι εγώ θα την υπερφορολογήσω. Που είχε κάνει ο κύριος Τσίπρας πριν κάποια χρόνια εδώ από το Ηράκλειο, θα παίζω τη λύρα και θα χορεύουν οι αγορές πεντοζάλι, θα γυρίσουμε την πλάτη μας σε αυτές τις αντιλαϊκές πολιτικές της Ευρώπης και τελικά κάναμε το όχι ναι. Μπήκατε στη διαδικασία εξαγγελιών για τη 13η σύνταξη που τελικά δεν την επιστρέψατε πίσω, που δεν δόθηκε την η αύξηση που είχατε υποσχεθεί. Δηλαδή, υπάρχει μια τετραετία που είχατε στις πλάτες σας και υπάρχει μια τετραετία που κάτι είπατε στον ελληνικό λαό. Εγώ θέλω και προσπαθώ κάθε φορά που μπαίνει το θέμα του δημοψηφίσματος, κάθε φορά να το απαντάω. Ξέρετε, ήταν ένα εργαλείο που το πήρε τότε ο Τσίπρας και πήγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτό το όπλο διαπραγματεύτηκε. Και μην ξεχνάτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα μας έβγαλε από τα μνημόνια. Δεν είναι το κόμμα που έφερε τα μνημόνια στη χώρα αυτή. Να είμαστε και να θυμόμαστε για να γινόμαστε όλοι καλύτεροι. Όμως, και αυτό ήθελα να πω πριν, λίγο πριν την παρέμβασή σας, σε αυτό το διάλογο το ζωντανό, ότι οι δηλώσεις Κατρούγκαλου Φωτίου
ανακάλεσαν στη μνήμη του κόσμου τέτοιες μέρες, σαν αυτές που περιγράψατε. Ξέρετε, κλειστές τράπεζες. Όταν μάλιστα μιλούσαμε, και εγώ θέλω, σας είπα, θέλω να είμαι δίκαιος, γιατί νομίζω ότι έτσι και ο κόσμος καταλαβαίνει ότι εμείς ξέρουμε τι κάναμε. Να σας πω ότι θυμήσαμε όταν λέγαμε για προοδευτική διακυβέρνηση, ακόμα και με το Μέρα 25 μέσα ή οτιδήποτε, και έβγαινε μετά το Μέρα 25 και έλεγε για Δήμητρες. Σου λέει, μα καλά, θα επαναφέρετε αυτά. Αυτά προκάλεσαν άδικο. Το Μέρα 25 όμως είναι ένα άλλο κόμμα πλέον. Ναι, ναι, είναι ένα άλλο κόμμα πλέον, αλλά έλεγε για Δήμητρες την ώρα που εμείς λέγαμε ότι θα κάνουμε προοδευτική διακυβέρνηση και μέσα εκεί το συμπεριλαμβάναμε. Ακούστε, πρέπει να εκπέμπεις συγκεκριμένα, σαφή, ορισμένα μηνύματα στους ψηφοφόρους. Είναι κρίμα ένα τόσο καλό, τόσο καλοδουλεμένο, κοστολογημένο, φιλολαϊκό, φιλοαναπτυξιακό, φιλοεπενδυτικό πρόγραμμα για τη χώρα, γιατί σας θυμίζω ότι έχει μέσα μικροπιστώσεις, έχει μέσα ζητήματα equifund, αναπτυξιακά εργαλεία χρήσιμα, έχει μέσα τη δικαιοσύνη στον τρόπο διαχείρισης του Ταμείου Ανάκαμψης. Άρα, ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι κρίμα να χάνεται από την αμετροέπεια ή από την πολυγλωσία στελεχών, οι οποίοι θα έπρεπε καλύτερα να κοιτάζουν και να επικοινωνούν αυτό το ένα πρόγραμμα. Μάλιστα. Και να το κάνουν τοπικό. Κύριε Χνάρη, είδατε τι είπε ο κ. Δουλουμπέκης. Ο λαός δεν ξεχνά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ τιμωρήθηκε ακόμα και για τις πολιτικές που ακολούθησε την περίοδο που ήταν κυβέρνηση, ενώ 4 χρόνια ήταν αντιπολίτευση. Και θα αντιστρέψω λίγο το ερώτημα. Γιατί να πιστέψουν στα θέματα καθημερινότητας στο ΠΑΣΟΚ, όταν το ΠΑΣΟΚ και ο Γιώργος Παπανδρέου, ο τότε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έφερε και το πρώτο μνημόνιο στην Ελλάδα. Δηλαδή, και από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και από το ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε ακούσει ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή μιλάει, λες και δεν έχει βάλει το χέρι του σε αυτό. Αλλά εμείς ακολουθήσαμε τις πολιτικές του ΠΑΣΟΚ που έφερε το πρώτο μνημόνιο στην Ελλάδα. Θα σας θυμίσω αυτή τη δήλωση του Γιώργου Παπανδρέου από το Καστελόριζο. Κοιτάξτε, το πρώτο μνημόνιο στην Ελλάδα δεν το έφερε το ΠΑΣΟΚ. Δεν το έφερε. Η κρίση έφερε το μνημόνιο και όχι το μνημόνιο την κρίση. Και να δούμε και τα γεγονότα, νομίζω ότι έχουν απαντηθεί ότι η διακυβέρνηση του Καραμαλή από το 4 μέχρι το 2009 έφερε το μεγάλο διόγκωση, το μεγάλο χρέος. Ανεξάρτητα αν ο ΣΥΡΙΖΑ κάποια στιγμή αναγκάσει να το καλύψει, αλλά τα τελευταία χρόνια αναγκάσει να πει και αυτό στην αλήθεια. Άρα το ΠΑΣΟΚ κάνει μια καινούρια προσπάθεια, μια μεγάλη προσπάθεια. Νομίζω ότι έχει πληρώσει πολύ μεγαλύτερο κόστος από αυτό που το αναλογούσε. Και τώρα προσπαθούμε, επειδή έχουμε τις ρίζες μας, πρώτα απ' όλα προσπαθούμε να ισχυροποιήσουμε τη μεσαία τάξη, μια τάξη την οποία εμείς, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, κατά την πρώτη διακυβέρνησή του ανέδειξε. Και νομίζω ότι ο κόσμος τώρα το τελευταίο διάστημα ακούει τους υποψήφιους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, και αυτό φάνηκε εκ του αποτελέσματος, γιατί έχουμε επίκεντρο τον άνθρωπο. Και δεν είναι τυχαίο ότι παρόλο ότι είχαμε υποστεί μεγάλη. Είχαμε χάσει μεγάλο βαθμό των ποσοστών που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Καταφέραμε το πρόγραμμά μας, επειδή κάνουμε την προσπάθεια που κάνουμε και απαντούμε στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, γιατί ο λαός απεχθάνεται αυτή την ιδιότυπη, την πόλωση, το τοξικό κλίμα και θέλει απαντήσεις. Αυτό καταφέραμε να κάνουμε και θεωρώ ότι με το πρόγραμμα το οποίο έχουμε και έχει επίκεντρο τον άνθρωπο και καταφέρουμε και απαντούμε στα προβλήματα της κοινωνίας, θα ξαναφέρουμε το ποσοστό και θα μεγαλώσει το ποσοστό μας το επόμενο διάστημα. Κύριε Γωνιανάκη, θέλω να σας κάνω μια πονηρή ερώτηση. Τι θα ρωτούσατε έναν συνάδελφό σας οικοδόμο από την Τραπετσόνα και τον Κερατσίνη, και μιλάω σε αυτές τις περιοχές γιατί ορθώς ο κύριος Κεφαλογιάννης είπε ότι είναι περιοχές που ήταν πάντοτε περισσότερο πολιτικά προσκύμενες σε πιο αριστερές δυνάμεις, αλλά και στο ΚΚΕ. Υπάρχει εξήγηση για έναν συνάδελφό σας που αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα και ίσως σοβαρότερα από εσάς στο λεκανοπέδιο της Αττικής για αυτήν την λαϊκή βούληση που ακολούθησε? Να σας πω τώρα και θα ξεκινήσω κάπως αλλιώς την απάντηση, γιατί αναφέρθηκε και το Πέραμα και η Κερατσίνη. Σήμερα είχαμε μια εργατική δολοφονία. 3 η ώρα σκοτώθηκε 47 χρονών εργάτες και άλλοι 2 βαριά τραυματισμένοι στους εργασιακούς παραδείσους που μας έχουν φτιάξει και η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και η προηγούμενη. Και το λέω αυτό γιατί σε αυτές τις εκλογές φάνηκε η αύξηση των ποσοστών του Κομμουνιστικού Κόμματος, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, στα αστικά κέντρα της Αττικής, ειδικότερα εκεί που είναι ο εργατόκοσμος. Και θα μιλούσα με έναν συνάδελφό μου, να σας πω. Ο εργατόκοσμος. Να σας πω, εντάξει, ψηφίζει. Δεν λέω. Ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Ναι, αλλά θα σας πω. Υπάρχει όμως εκεί που φτάνουμε, πείθουμε και εκεί που συμμετέχουν οι εργαζόμενοι. Σας προβληματίζει, σας προβληματίζει ότι δεν πείσατε αυτόν τον κόσμο. Να σας πω, είναι κάποιους που δεν τους έχουμε βρει ακόμη, δεν έχουμε, γιατί είμαστε και λίγοι. Μα αυτό είναι πολλοί αυτοί που πήγαν στην Ελλάδα. Ναι, να σας πω, αλλά είναι και αυτοί που ήρθαν με εμάς και κατεβήκαν και συνειδητοποιήσει το προηγούμενο διάστημα, είναι πάρα πολλοί. Και θέλουμε αυτούς
να πιστέψουν στη δύναμή τους. Ότι μην περιμένουν σωτήρες να τους λύσεις. Και οι πιο λαϊκές γειτονιές του Ηρακλείου, ναι, της πόλης του Ηρακλείου, επίσης ψήφισαν. Ναι, αλλά γι' αυτό είχε και αυξήσει στην πόλη του Ηρακλείου το Κομμουνιστικό Κόμμα και σε ψήφους και σε ποσοστό. Ήταν αυτό μέσα από τη δράση των κομμουνιστών. Mm-hmm. Αλλά εγώ θέλω να σταθώ σε ποιο. Σε αυτό τον εργασιακό παράδεισο και πανελλαδικά, που κάθε τέσσερις μέρες υπάρχει ένας νεκρός σε εργοδοτικά εγκλήματα και εκατοντάδες, δηλαδή το 2023 έχουν πάνω από 30 εργαζόμενους σε αυτό τον παράδεισο. Που η επιθεώρηση εδώ μόνο στο Ηράκλειο έχει να κάνει προσλήψεις από το 2002. Mm-hmm. Έχουμε 2023 προσλήψεις. Αντίστοιχα, στο Ρέθυμνο δεν υπάρχει τεχνική επιθεώρηση. Έρχεται από τα Χανιά. Σε μια πόλη που έχει χιλιάδες εργαζόμενους και το Ρέθυμνο. Αντίστοιχα και του Ηρακλείου που είναι υποφορτισμένο και με το Λασίθι. Mm-hmm. Αυτή η καθημερινότητα που η εκάστοτε κυβέρνηση τα δίνει όλα για τους μεγάλους επιχειρηματίες. Ταμείο ανάκαμψης, επιδοτήσεις, ΕΣΠΑ. Και για τους εργαζόμενους η εκάστοτε κυβέρνηση με τον νόμο Βρούτση Αξιόγλου κανονίζει το μισθό στον ιδιωτικό τομέα. Μέτρα ασφαλείας, γιατί το ατύχημα που έγινε. Εδώ και τρεις μήνες στο σωματείο και στο πέραμα μιλάει για τα μέτρα ασφαλείας. Έχουν γίνει τρεις απεργίες και κανένας δεν παίρνει την ευθύνη. Πρέπει να υπάρχει ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα. Κανένα φρένο. Ασυδοσία στην εργοδοσία. Αυτό γίνεται και στα ξενοδοχεία, αυτό γίνεται στον ιδιωτικό τομέα, αυτό κυριαρχεί. Και το μόνο που του βάζει φρένο, να σας πω, είναι όταν ξεσηκώνονται και οργανώνονται οι εργάτες. Και ειδικότερα όταν υπάρχει φωνή μέσα στη Βουλή που αυτή βγάζει τα προβλήματα και δείχνει και τις λύσεις. Όσον Μάλιστα. αφορά τα προβλήματα του εργαζομένου και το λέω αυτό. Θα γιατί... βάλετε μια ανατελεία, θα ολοκληρώσετε μετά το διάλειμμα, γιατί πρέπει να πάω αυτή τη στιγμή σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και δίνω το λόγο αμέσως σε εσάς για να ολοκληρώσετε. Πάμε σε διαφημίσεις. Λοιπόν, 11 ακριβώς εδώ, ζωντανά σε ώρα αιχμής. Θα μεταφέρω τα ερωτήματά σας. Σας ευχαριστώ που έχετε στείλει κάποια ερωτήματα προς τους κυρίους που έχουμε απόψε εδώ στο πάνελ. Κύριε Κεφαλογιάννη, θέλω να πάμε στο κομμάτι της υγείας. Στα 4 χρόνια που προηγήθηκαν, που ουσιαστικά τα ηνία της χώρας τα είχε η Νέα Δημοκρατία, ζήσαμε και μία κατάσταση που ήταν πρωτόγνωρη σε παγκόσμιο επίπεδο. Ζήσαμε την πανδημία. Με το που τελειώνει η πανδημία, αρχίζουν να ξεπετάγονται τα τεράστια προβλήματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δηλαδή, επειδή κάνω πάρα πολλά χρόνια ρεπορτάζ υγείας, θέλω να σας πω ότι αυτή η έλλειψη προσωπικού στα κριτικά νοσοκομεία είναι κάτι παραπάνω από τραγική ακόμα και σήμερα που μιλάμε. Δεν θα κάνω την κλισέ ερώτηση, μα 20 μονάδες πάνω, άρα και το θέμα της υγείας έχει λυθεί. Όμως εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Ένα μεγάλο στοίχημα απέναντι στον ελληνικό λαό. Σας έδωσε μία θριαμβευτική νίκη, έχοντας όμως από κάτω τα προβλήματα να καίνε. Και η υγεία, κατά τη γνώμη μου, μαζί με την παιδεία, είναι τα δύο σημαντικότερα ζητήματα που πρέπει να αφορούν κάθε κυβέρνηση που αναλαμβάνει τα ηνία οποιασδήποτε σύγχρονης χώρας και όχι μόνο σύγχρονης, οποιασδήποτε χώρας. Θέλω λίγο το σχόλιο σας γι' αυτό. Και θα σας πω κάτι. Είστε Ρεθυμιώτης, είστε βουλευτής Ρεθύμνου. Στην περίοδο που προηγήθηκε, είδαμε ένα τεράστιο συλλαγητήριο στο Ρέθυμνο για το νοσοκομείο, ένα πολύ μεγάλο. Είδαμε έναν παλαϊκό ξεσηκωμό στην Ιεράπετρα, όπου όλη η πόλη βγήκε έξω για το νοσοκομείο της, και την ίδια ώρα έχουμε νοσοκομεία που φιλορροούν, όπως το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, το νοσοκομείο του Ρεθύμνου με δραματικές ελλείψεις. Δεν ξεχνάμε και την αποχώρηση της κυρίας Ιωαννίδου, κλινικές που κινδύνευσαν να κλείσουν και εξακολουθούν να κρέμονται σε μια λεπτή κλωστή. Ποια είναι η πρότασή σας, τι είναι αυτό που πρέπει να δώσετε ως προτεραιότητα, γιατί θα μπορούσε να πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι εμένα μου έδωσαν 20% παραπάνω, άρα σημαίνει ότι και στην υγεία τα πήγα καλά. Άρα δεν θα τιμωρηθώ ξανά για την υγεία. Θα ξεκινήσω πάλι με ένα γενικό σχόλιο να σας πω ότι η πρόσφατη κρίση του ελληνικού λαού προφανώς δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα καθημερινότητας. Και δεν νομίζω ότι θα έχετε ακούσει κανένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας τις τελευταίες 8 μέρες να πει ότι, κοιτάξτε, δείτε, πήραμε μια πολύ μεγάλη νίκη, άρα όλα βαίνουν καλώς στη χώρα. Mm-hmm. Νομίζω ότι κανείς δεν έχει βγει να το πει αυτό, όχι δημόσια, ούτε στις ιδιωτικές τους συζητήσεις. Άρα δεν θα είμαι κι εγώ αυτός ο οποίος θα ισχυριστεί κάτι τέτοιο. Προφανώς και υπάρχουν προβλήματα και στον τομέα της υγείας και μάλιστα είναι μία από τις βασικές μας προτεραιότητες την επόμενη τετραετία. Το είπαμε και στις προηγούμενες εκλογές, θα το επαναλάβουμε και τώρα. Θα μου επιτρέψετε όμως. Είστε ένας έμπειρος πολιτικός του Ρεθύμνου, ιδιαίτερα αγαπητός, και αυτό αποτυπώθηκε και από τους χιλιάδες σταυρούς που λάβατε σε αυτές τις εκλογές. Όμως γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι το νοσοκομείο Ρεθύμνου, που καλύπτει τις ανάγκες ενός ολόκληρου νομού, εξακολουθεί να επιβαρύνει λόγω των ελλείψεων το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και το Βενιζέλιο, χωρίς να σημαίνει ότι σε αυτά τα δύο νοσοκομεία
υπάρχει λαός νοσηλευτών και γιατρών, αλλά και το νοσοκομείο των Χανίων. Εγώ θα σας πω τα δεδομένα, κύριε Δασκαλάκη, τα οποία τα είπα και στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο και νομίζω ότι τη βάση αυτών των δεδομένων υπήρξε σε ένα βαθμό και η κρίση του ρεθυμιώτικου λαού. Την τελευταία τετραετία, συγκεκριμένα στο Ρέθυμνο, τρέχει ένα πρόγραμμα υποδομών μόνο για την υγεία ύψους 17 εκατομμύριων, εκ των οποίων τα 3.700 αφορά το σύνολο των κέντρων υγείας του νομού, τα οποία τα έχουμε εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή αναφέρομαι στο Κέντρο Υγείας Περάματος, στο Κέντρο Υγείας Πηλίου, στο Κέντρο Υγείας Αγίας Φωτεινής και στο Κέντρο Υγείας Ανογείων. Και όσον αφορά το νοσοκομείο Ρεθύμνης, για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 1970, τρέχει ένα πρόγραμμα της τάξης των 15 περίπου εκατομμυρίων. Ναι, αλλά δεν έχει γιατρούς, κύριε Κεφαλογιάννη. Θα φτάσω και στους γιατρούς. Εγώ βάζω τα δεδομένα και αν υπάρχει αμφισβήτηση, όσο το έχω θέσει σε οποιοδήποτε πάνελ, παρουσία μάλιστα και άλλων συναδέλφων μου, δεν υπήρξε αμφισβήτηση. 15 εκατομμύρια, κύριε Δασκαλάκη, για πρώτη φορά τρέχει ένα πρόγραμμα υποδομών που αφορά 5,5 εκατομμύρια την ενεργειακή αναβάθμιση, στην οποία η ενεργειακή αναβάθμιση είναι μέσα και ο εξοπλισμός του νοσοκομείου Ρεθύμνης. Και είναι μια μελέτη 750.000 ευρώ, το οποίο είχαμε εντάξει στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του νοσοκομείου Ρεθύμνης, του Υπουργείου Υποδομών, και 8 εκατομμύρια τα οποία θα ενταχθούν όσον αφορά τη νέα πτέρυγα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι ένας κύριος πυλώνας ενίσχυσης του δημοσίου τομέα υγείας. Πάμε λοιπόν και στο προσωπικό. Τα τελευταία 3 χρόνια έχουν έρθει 33 μόνιμοι γιατροί. 33 μόνιμοι γιατροί. Βάζω το επικουρικό προσωπικό, δεν βάζω τις συμβάσεις οι οποίες υπάρχουν. Ακόμα και από τις αποχωρήσεις οι οποίες υπήρξαν λόγω συνταξιοδότησης ή της μίας παρέτησης που αναφέρατε, πάλι παραμένει θετικό ισοζύγιο. Να το πω πολύ απλά. Σήμερα στο νοσοκομείο Ρεθύμνου υπηρετούν περισσότεροι μόνιμοι γιατροί από ό,τι υπηρετούν το 2019. Άρα κάποιος επιχείρησε να δημιουργήσει μια εικονική πραγματικότητα που δεν ήταν ρεαλιστική για να λειτουργήσει αντιπολιτευτικά και αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, εγώ βάζω τα δεδομένα χωρίς να λέω ότι δεν υπάρχουν και προβλήματα. Πράγματι, υπάρχει μια κλινική στο Ρέθυμνο αυτή τη στιγμή και η συγκεκριμένη παθολογική. Που είναι και σημαντικότερη, βέβαια. Που υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο καλύπτεται αυτή τη στιγμή μέχρι να ολοκληρωθεί και η προκήρυξη, η οποία αυτή τη στιγμή. Καλύπτεται με μετακινήσεις γιατρών. Ναι, από άλλα νοσοκομεία. Λόγω της παρέτησης που υπήρξε. Mm-hmm. Υπάρχει αυτή τη στιγμή λοιπόν και μια προκήρυξη σε βαθμό διευθυντού που θα καλυφθεί και αυτό, γιατί είναι ένα έξτρα κίνητρο. Αλλά όταν τα προηγούμενα χρόνια έχουν καλυφθεί κρίσιμες επίσης ειδικότητες, δεν μπορούμε να κάνουμε να διαχωρίσουμε mm-hmm. ότι μία ειδικότητα είναι κρίσιμη και άλλη δεν είναι. 33 μόνιμων γιατρών. 20 νέες οργανικές θέσεις στην νοσηλευτική, που επίσης είναι μια κρίσιμη κατηγορία στο νοσοκομείο. Διοικητικό προσωπικό, αυτή τη στιγμή, χωρίς επαναλαμβάνω. Να μην υπάρχουν και προβλήματα, είναι το καλύτερα στελεχωμένο νοσοκομείο που υπήρξε ποτέ στο Ρέθυμνο. Δεν σημαίνουν ότι δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια ακόμα. Προφανώς και υπάρχουν περιθώρια. Αν καλυφθεί και η παθολογική με την προκήρυξη την οποία αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα, θεωρώ ότι ο κορμός αυτή τη στιγμή του Ρεθύμνου, όσον αφορά και το έμψυχο δυναμικό, θα είναι καλυμμένος. Πρώτη φορά ανοίξανε κλινικές οι οποίες δεν υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Άρα, συνδυασμός έμψυχου δυναμικού. Το ζήτημα των υποδομών, το οποίο αυτή τη στιγμή ούτως ή άλλως τρέχει. Και επίσης η συζήτηση που έχει ανοίξει, και μάλιστα είχα την πρωτοβουλία να ανοίξω αυτή τη συζήτηση για το νέο νοσοκομείο Ρεθύμνου, και μάλιστα και το Πανεπιστήμιο συμμετέχει σε αυτή τη συζήτηση, που αναφέρεται στην ουσία να γίνει ένα νέο νοσοκομείο στην περιοχή του Γάλλου, εκεί που είναι το Πανεπιστήμιο, στο οποίο θα λειτουργούν και πανεπιστημιακές κλινικές. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θωρακίζουμε την δημόσια υγεία στο Ρέθυμνο για τουλάχιστον την επόμενη δεκαετία. Κύριε Δουλουμπέκη, άρα εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ δεν ήσασταν καλά ενημερωμένοι για την δυναμική του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Και επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα χρόνια, τα 4 που κυβερνήσατε, είχαμε στο Ρέθυμνο και ρεθυμιώτη Υπουργό Υγείας, τον κύριο Ξανθότο, είναι υποψηφιό σας. Βεβαίως. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα σας πω αν ως ΣΥΡΙΖΑ ήμασταν ή δεν ήμασταν καλά ενημερωμένοι. Νομίζω θα μπορούσατε να ρωτήσετε τους χιλιάδες ρεθυμιώτες και ρεθυμιώτησες που βγήκαν στους δρόμους στη μεγαλύτερη πορεία που θυμάμαι εγώ τα τελευταία πολλά χρόνια στην πόλη μας για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ρεθυμιώτικο νοσοκομείο σήμερα. Κοιτάξτε, είναι πολύ εύκολο να λέμε νούμερα και με τα νούμερα πολλές φορές μπορείς να πεις και τη μισή αλήθεια. Το θέμα τι είναι, ποια πραγματικότητα βιώνουν κάθε μέρα οι ασθενείς στο Ρέθυμνο. Ακούμε για προγράμματα ενίσχυσης κτηριοδομικού προγράμματος των κέντρων υγείας κτλ. Το μισό κέντρο υγείας του Σπύλου είναι υποκατάρρευση. Με μια κορδέλα το προστατεύουν και μπαίνουν μέσα για να βγάλουν τα τηλέφωνά τους οι άνθρωποι με κίνδυνο να πέσουν πάνω τους σοβάδες, επιχρήσματα κτλ. Από διαφορετικές καθυζήσεις. Το μισό κέντρο υγείας του Σπυλίου. Το κέντρο υγείας του Σπυλίου βρέθηκε ασθενοφόρο λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Ενώ έχουν γίνει δεκάδες εκκλήσεις γι' αυτό επί 4 χρόνια τώρα.
οι κλινικές στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου υπολειτουργούν. Υποστελέχωση όμως, κύριε Δουλουμπέκη, υπήρξε και στα 4 χρόνια της διακυβέρνησης βεβαίως, του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, θα σας πω και για τα 4 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά, δηλαδή και τότε υπήρξαν κινητοποιήσεις και θέλω να σας θυμίσω την υποδοχή που έκαναν στον κύριο Ξανθός, Υπουργό Υγείας. Ακούστε. Και ο κύριος Ξανθός, πρέπει να πούμε ότι ήταν και ένας από τους κορυφαίους συνδικαλιστές της υγείας πριν αναλάβει τα ενία του Υπουργείου Υγείας. Ένας εξαιρετικός Υπουργός Υγείας. Θα μου επιτρέψετε να συμπληρώσω ότι ήταν και ένας εξαιρετικός Υπουργός Υγείας. Τώρα, από εκεί και πέρα. Λοιπόν, σήμερα είναι πολλά τα προβλήματα στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου εξαιτίας της υποστελέχωσης. Μπορεί σήμερα να έχει τους γιατρούς που λέει ο κύριος Κεφαλογιάννης και το ξέρει καλά, αλλά αυτοί οι γιατροί δεν επαρκούν ούτε στο ελάχιστο. Βλέπουμε εφημερίες γιατρών σε συγκεκριμένες κλινικές, οι οποίοι οι άνθρωποι είναι εξαντλημένοι. Δεν μπορούν να ασκήσουν το επιστημονικό τους έργο. Θέλω να σας πω ότι περάσαμε περιόδους, μήνες, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, που είδαμε γιατρούς που δεν είχαν τις κατάλληλες ειδικότητες να κάνουν διακομιδές με κίνδυνο τη ζωή των ασθενών. Που μετεφέρονταν από ένα νοσοκομείο στο άλλο, χωρίς να έχουν την επάρκεια, την επιστημονική επάρκεια, οι άνθρωποι που είναι δίπλα τους να τους εξυπηρετήσουν σε περίπτωση ανάγκης. Σας θυμίζω ότι η Ελλάδα βρέθηκε δυστυχώς στις τελευταίες θέσεις για ό,τι αφορά το κομμάτι της πανδημίας και των θανάτων, εξαιτίας του ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν ήταν επαρκώς θωρακισμένο και στελεχωμένο. Θυμάστε ότι ακούγαμε τότε ότι η θνησιμότητα εκτός ΜΕΘ είναι, έλεγε ο Πρωθυπουργός, όλο αυτό. Θέλω να πω ότι καμιά φορά και εμείς με την ψήφα μας το εγκρίνουμε και το προχωράμε. Εγώ λέω το εξής. Αναφερθήκατε πριν στην Τραπετσόνα, αναφερθήκατε πριν στο Πέραμα, αναφερθήκατε στην Κρήτη, αναφερόμαστε τώρα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, τα οποία όλα αυτά έφεραν μια ιστορική νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ πιστεύω το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και για τη Δημόσια Υγεία, το οποίο τι λέει ουσιαστικά, λέει ότι αν θέλεις να στελεχώσεις ουσιαστικά τα νοσοκομεία σου, ώστε να μην βγαίνει ο διοικητής κάθε ενός νοσοκομείου, και είναι πολλές οι φορές που βγήκε ο διοικητής στο Ρέθινο να πει ότι κάνανε διαγωνισμούς, αλλά βγήκαν άγωνοι. Φυσικά θα βγαίνουν άγωνοι. Πάντως, όταν καλείς νέους επιστήμονες. Επειδή αναφέρθηκα και έκανα την δική μου κριτική και ως δημοσιογράφος, αλλά και σαν πολίτης, σαν ρεθυμιώτης. Στον κύριο Κεφαλογιάννη, οφείλω να σας πω ότι στα χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, μεν δεν υπήρχε το πρόβλημα στην παθολογική κλινική, όμως η παιδιατρική κλινική, η πνευμονολογική και η πνευμονολογική κλινική κινδύνευσαν με λουκέτο. Θα σας πω. Να σας πω ότι ήταν βέβαια μια πολύ διαφορετική περίοδος, αλλά μόνο να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω, είναι ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κυρίως για την Εθνικό Σύστημα Υγείας, κυρίως για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, αν εφαρμοστεί, αν δώσουμε τα κίνητρα που λέμε και τα μισθολογικά, αλλά και τις προσλήψεις να κάνουμε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας που χρειάζεται, τότε όλο αυτό που περιγράψατε ως ιστορική νίκη της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να γίνει μια μουσιακή νίκη. Αρκεί εμείς να μπορέσουμε να βρούμε τη δύναμη, να το επικοινωνήσουμε και το να εφαρμόσουμε. Τώρα, για ό,τι αφορά την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, για το νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Το νοσοκομείο του Ρεθύμνου το 2015 ήταν σε άθλια κατάσταση. Και ο κύριος Κεφαλογιάννης είπε σήμερα ότι ότι τώρα το νοσοκομείο βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ. Άρα προφανώς σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ότι ήταν το 2015. Το 2015 το νοσοκομείο ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Το 2015 η Ελλάδα δεν μπορούσε να κάνει προσλήψεις. Δεν μπορούσαμε να φέρουμε κόσμο. Όλα όσα καταφέραμε ήταν να βγει η Ελλάδα από τα μνημόνια το 2018 και να ξεκινήσουμε άμεσα την στελέχωση του νοσοκομείου στο Ρέθυμνο. Μην τα ξεχνάμε. Πάρα πολλές προσλήψεις έγιναν τότε και σε νοσηλευτικό και σε ιατρικό προσωπικό από το 2018 και μετά. Ξεκινήσαμε, επανεκκινήσαμε τη χώρα ξεκινώντας από το σύστημα υγείας, ξεκινώντας από την παιδεία με τις προσλήψεις που υπέγραψε τότε ο υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κ. Γαβρόπουλο, και αργότερα ήρθαν και μπήκαν σε όλα τα σχολεία ειδική αγωγή, στη γενική κτλ. Άρα, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με το που βγήκε το 18 από τα μνημόνια, στα οποία δεν έβαλε ο ίδιος στην Ελλάδα, η πρώτη προτεραιότητα που έδωσε ήταν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και το νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Όμως εγώ σας λέω ξανά ότι σήμερα όλο αυτό το πρόγραμμα που έχουμε, το συμβόλαιο αλλαγής, είναι επαρκέστατο. Αν το επικοινωνήσουμε σωστά, προκειμένου αυτή η ιστορική νίκη της Νέας Δημοκρατίας σύντομα να γίνει μουσιακή. Μάλιστα. Κύριε Χναρή, στο ενδεχόμενο που και μετά τις εκλογές της 25ης Ιουνίου είστε ένας εκ των δύο βουλευτών του Ρεθύμνου. Αντιλαμβάνεστε ότι το στοίχημα είναι πολύ μεγάλο, γιατί ο κύριος Κεφαλογιάννης είναι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, άρα είναι ο κυβερνητικός βουλευτής του Ρεθύμνου. Εσείς θα πρέπει να αναλάβετε, εφόσον εξακολουθήσει να υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα, την αντιπολιτευτική τακτική του Ρεθύμνου, εκπροσωπώντας όχι μόνο τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, αλλά και τους ψηφοφόρους των υπολείπων κομμάτων που δεν πίστεψαν στη Νέα Δημοκρατία και δεν την ψήφισαν. Είστε ικανοποιημένος για το γεγονός, είστε ένας άνθρωπος που ζει στο Ρέθυμνο, είστε άνθρωπος της κοινωνίας όπως και οι υπόλοιποι υποψηφίες. Είστε ικανοποιημένος που ακόμα και σήμερα
Ένας Ρεθυμιώτης λέει σε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, εγώ θα πάω για καλύτερα στο Πανεπιστημιακό και στο Βενιζέλιο παρά να πάω στο νοσοκομείο του Ρεθύνου που έχει προβλήματα. Κοιτάξτε, όντως ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο νομός Ρεθύνης είναι το θέμα της υγείας, το οποίο το είδαμε μπροστά μας όλοι οι υποψήφοι το προηγούμενο διάστημα. Κατά την προσωπική μου άποψη και των περισσότερων πολιτών και κατά τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και κατά τη διακυβέρνηση του περίοδου του ΣΥΡΙΖΑ, το νοσοκομείο του Ρεθύμνου ήταν υποστελεχωμένο. Δηλαδή, οι οργανικές θέσεις δεν ήταν καλυμμένες βάσει το οργανόγραμμα, ούτε τη μια περίοδο ούτε την άλλη. Δεν έχει σημασία αν στη μια περίοδο ήταν περισσότεροι ή στην άλλη λιγότεροι. Το σίγουρο είναι ότι το νοσοκομείο Ρεθύμνου ακόμα και σήμερα είναι υποστελεχωμένο. Άρα, με το πρώτο. Πολλές περιπτώσεις φεύγουν όντως, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, και πάνε στο Πανεπιστημιακό ή στα Χανιά. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε και θεωρώ ότι όλοι μας που ασχολούμαστε με την πολιτική έχουμε υποχρέωση το νοσοκομείο να μην το θυμόμαστε τουλάχιστον προεκλογικά. Αυτό αφορά όλους και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Άρα, το ένα θέμα είναι ότι εμείς πρέπει να διεκδικήσουμε την επόμενη μέρα, όποιος επιλέξει ο λαός του Ρεθύμνου, ένα νοσοκομείο πρώτα απ' όλα στελεχωμένο από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, και να δούμε και να διεκδικήσουμε όλοι μαζί την κατασκευή ενός καινούριου νοσοκομείου στο Ρέθυμνο. Και ο νομός μας πληρεί τις προϋποθέσεις με την αύξηση του πληθυσμού και του τουρισμού για ένα νοσοκομείο ποιοτικότερο. Πάντως θέλω να σας πω, κύριε Χνάρη, και αυτό το λέω για να το ακούσει και ο κύριος Κεφαλογιάννης και ο κύριος Λουμπέκης, και αναφέρομαι σε εσάς τους τρεις, γιατί εκπροσωπείτε τρία κόμματα που διαχειρίστηκαν και διαχειρίζονται τις κυβερνήσεις αυτής της χώρας, ότι καινούριο νοσοκομείο στην Κρήτη έχουμε να δούμε από τότε που ολοκληρώθηκε το νοσοκομείο Άγιος Γεώργιος στα Χανιά. Και για να προλάβω τον κύριο Κεφαλογιάννη, και βεβαίως την αναβάθμιση που γίνεται στη νέα πτέρυγα του Βενιζέλιου νοσοκομείου, το νοσοκομείο που πριν από λίγο καιρό ήταν έτοιμο να καταρρεύσει. Αυτό θέλω να πω, ότι πρέπει να αποφασίσουμε εμείς οι φορείς στο Ρέθυμνο να διεκδικήσουμε πραγματικά στην πράξη καινούριο νοσοκομείο ή όχι. Μάλιστα. Ή να διεκδικήσουμε την επέκτασή του. Και θα πω και κάτι άλλο. Το ποιος θέλει να στηρίξει το σύστημα υγείας φαίνεται από το πρόγραμμα του καθενός. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, αν δούμε πού πάνε τα χρήματα, είναι πολλά δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία στην ουσία είναι μια επιδότηση, 20 δισεκατομμύρια είναι μια επιδότηση, τα υπόλοιπα 12 mm-hmm. είναι σε μορφή δανείου. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη προβλέπει να πάει το 2% στην υγεία και η δική μας πρόταση είναι ότι πρέπει να πάει το 8 με 10%, δηλαδή περίπου 2 δισεκατομμύρια. Αυτό από μόνο του δείχνει τη στόχευση που έχει το κάθε κόμμα για την ισχυροποίηση της υγείας. Και να μην ξεχνάμε ότι η παράταξη η οποία και οραματίσει και σχεδίασε και υλοποίησε το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι το ΠΑΣΟΚ. Άρα και με το πρόγραμμά μας προσπαθούμε εκ νέου στην ισχυροποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ιδιαίτερα και της πρωτοβάθμιας υγείας, και είδαμε τα περιστατικά που υπάρχουν στο Ρέθυμνο με τα τοπικά κέντρα υγείας. Κύριε Γωνιανάκη, καταρχήν θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη γιατί σας είπα ότι θα επιστρέψουμε εσάς. Ένα μυαλό έχω κι εγώ. Το αμέλησα στην πορεία. Σας λέω ότι θα σας δώσω περισσότερο χρόνο. Αν θέλετε και να ολοκληρώσετε αυτό που λέγατε πριν, αλλά να πάμε και στο κομμάτι της υγείας, γιατί νομίζω ότι σε επίπεδο Ηρακλείου το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει και μια ηχηρή φωνή όσον αφορά το σωματείο του Παγνή. Και αναφέρομαι στις παρεμβάσεις που κάνει το σωματείο εκεί με την προεδρία του κυρίου Βρύσαλη. Εντάξει, είναι και όλο τον εργαζομένο, δεν είναι όλοι οι κομμουνιστές. Αλλά είπαμε για το σωματείο. Δείχνει τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η υγεία όχι μόνο στο Παγνή, αλλά και πανελλαδικά. Και εδώ οι 37.000 νεκροί που είχαμε τον καιρό της πανδημίας δείχνουν την τραγικότητα. Και ειδικότερα για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, η υγεία και η πρόνοια δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα. Είναι κοινωνικό αγαθό που πρέπει να είναι δημόσια δωρεάν και πρέπει να χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν έχει, θα έχει υγεία όποιος έχει να πληρώνει ή είναι ασφαλισμένος. Και ειδικότερα η κατάσταση φαίνεται και τραγική, και εδώ πρωτοπορεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ευθύνες υπάρχουν και στους προηγούμενους και τα προγράμματα τους είναι ίδια. Και το λέω είναι ίδια γιατί συνεχίζεται η ίδια πολιτική που σου λέει η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Έχουμε το πρώτο νοσοκομείο της Σαντορίνης που έγινε ΑΕ, ανώνυμη εταιρεία. Επί ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία, το πάει ακόμα ένα βήμα παραπέρα αυτό με τα απογευματινά χειρουργεία, το νομοσχέδιο που πέρασε φέτος. Και είναι ειδικότερα η κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Και το αντιλαμβάνεται ο κάθε ένας όταν αντιμετωπίσει το πρόβλημα υγείας και χρειαστεί να μπει στο δημόσιο σύστημα υγείας, πόσο δύσκολα είναι και πραγματικά την αυτοθυσία που δείχνει η υγειονομική και το προσωπικό
που είναι λιγοστό, εδώ στο Παγνί που λέμε είναι 600 μόνο τα κενά σε οργανικές θέσεις που λείβονται. Mm-hmm. 7.000 χειρουργία. Το επόμενο διάστημα υποτίθεται προγραμματισμένα. Και εδώ μιλάμε για το ζήτημα της υγείας που δεν υπάρχει κάτι. Δεν μπορεί να δει τον άλλο θα σε χειρουργήσω μετά από 5 μήνες, 6, αλλά άμα έχει λεφτά, μπορεί να περάσει το απόγευμα να πληρώσει. Και ειδικότερα την πλειοψηφία του ηρακλειώτικου λαού που τα βγάζει δύσκολα πέρα. Mm-hmm. Του κριτικού όλου του ελληνικού λαού. Γι' αυτό λέμε εμείς πρώτο και κύριο η κατάρρευση κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα υγείας. Που είναι το βασικό. Και για την υγεία να πω και για την παιδεία. Και όσον αφορά για το προηγούμενο που αφήσαμε, είναι πως αυτός ο εργασιακός παράδεισος που αυτά τα χρόνια βλέπαμε την ανάπτυξη. Γιατί ήταν η πρώτη φορά από το 2009 που είδαμε το χρηματιστήριο να μοιράζει μερίσματα σε μεγαλομετόχους. Αντίστοιχα, 105 εταιρείες να έχουν πάνω από 300% κέρδη. Και από την άλλη, οι μισθοί και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα να είναι καθυλωμένοι. Πραγματικά να μην μπορεί να ζήσει σήμερα ένας, μια οικογένεια, ούτε ένας νέος να φτιάξει οικογένεια. Δηλαδή έχουν γίνει πράγματα τα αυτονόητα το 2023 που υπάρχει τέτοια παραγωγή, τέτοια ανάπτυξη, τέτοια πρόοδο στον κόσμο να βλέπουν τους εργαζόμενους οι μισθοί να είναι στο επίπεδο του 2011, αλλά έχουμε 23, με τον πληθωρισμό να τρέχει. Δεν είναι τυχαίο όπως οι συναδέλφοι στα σούπερ μάρκετ μας λένε έχουμε βαρεθεί κάθε μέρα να αλλάζουμε τιμές προς τα πάνω, όχι προς τα κάτω. Και αντίστοιχα οι μισθοί να σου λένε όλοι εντάξει, καλά πάμε, ανάπτυξη υπάρχει. Εδώ το τουριστικό κεφάλαιο να χτυπάει το ένα ρεκόρ μετά τα άλλα και να βλέπουμε ρήτρες στους ξενοδοχοπαλλήλους πως μην τυχόν και πεις το μισθό σου, μην τον αναφέρεις mm-hmm. σε συνάδελφό σου, ούτε καν στο σωματείο. Και αντίστοιχα, αν φύγεις και από τη δουλειά, θα πληρώσεις. Κάτι που είναι βέβαια αστειότητες και είναι παράνομο όλα αυτά που κάνουν οι ξενοδοχείς, αλλά προσπαθούν να επιβάλλουν ακόμη και στα χαρτιά τους το καθεστώς γαλέρας για τους εργαζόμενους. Κάτι που λέμε πως πρέπει να σπάσει. Και εδώ θέλω να σταθώ όσον αφορά τους μισθούς στους οικοδόμους. Που καταφέραμε αυτό και πήραμε αύξηση 38%. Κόντρα στις μνημονιακές δεσμεύσεις που υπάρχει στον νόμο Βρούτση Αξιόγλου, που λέει πως κανένας κλάδος δεν θα πηγαίνει πάνω από το επίπεδο της ανεργίας. Που το καταφέραμε οι οικοδόμοι μέσα από αγώνα πανελλαδικά, ανεξαρτήτου κόμματος. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Εδώ και 8 μήνες έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο Εργασίας τη σύμβαση που έχει υπογραφεί με 5 εργοδοτικές ενώσεις που καλύπτουν το 80% του κλάδου των κατασκευών. Και δεν δέχεται η κυβέρνηση να την κάνει υποχρεωτική. Παρότι την έχουμε κάνει de facto οικοδόμη υποχρεωτική στις μεγάλες εταιρείες, στους μικρομεσαίους, και καταφέρνουμε και έχουμε κάποιες αυξήσεις που και πάλι για το είδος της δουλειάς μας δεν τα αποκρίνονται. Αλλά όταν έχουμε τουλάχιστον 500.000 εργαζόμενους που αμείβονται αυτή τη στιγμή με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση τα 780 μειχτά, με την ασφάλιση δηλαδή, που εδώ είναι υπεύθυνοι και υπόλογοι όλοι τους. Όλα αυτά τα χρόνια για όλους τους νόμους που έχουν περάσει όσον αφορά τα εργασιακά και τώρα κάνουν πως δεν γνωρίζουν και βάζουν πάνω απ' όλα τις αντοχές της οικονομίας, όχι τις αντοχές της ελληνικής οικογένειας, του εργαζόμενου που πραγματικά βγάζει τον καρκίνο και όχι στα μεσακά του μήνα, αλλά την πρώτη εβδομάδα έχει ξαναμειστεί mm-hmm. το εισόδημά του, πως εδώ πρέπει ακόμη πιο αποφασιστικά να δυναμώσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Και εκεί είναι που πρέπει να δώσει τη δύναμη, γιατί πραγματικά δεν μπορεί να παράγεται αυτή τη στιγμή τέτοιο πλούτο που πανηγυρίζαν όλοι. Και οι μισθοί να είναι στα επίπεδα του 11, η εκάστοτε κυβέρνηση να καθορίζει το μισθό στον ιδιωτικό τομέα, στο δημόσιο να έχουμε καταργημένο το δώρο Πάσχα, δώρο Χριστουγέννων, και τα μισθολογικά του επίπεδα το ίδιο, παρότι παρεγγυρίζαν όλοι ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, τελειώσαμε τα μνημόνια, αλλά ήταν αυτό που έλεγε το Κομμουνιστικό Κόμμα, πως οι νόμοι των μνημονίων και του πρώτου και του δεύτερου και του τρίτου ήρθαν για να μείνουν. Και πρέπει να αναπτυχθούν αγώνες και ένα ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα, ώστε να αντιμετωπίσει όλα αυτά και να πάρθουν πίσω σήμερα το 2023. Λοιπόν, θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για να αγγίξουμε λίγο θέματα παιδείας, αλλά αν προλάβουμε θα μπούμε και στο κομμάτι του πρωτογενή τομέα. 3 λεπτά μετά τις 11.30 εδώ σε ώρα αιχμής, όπως κάθε Δευτέρα βράδυ, για 7η συνεχόμενη χρονιά εδώ στον αέρα της Crete TV. Και θέλω να κλείσουμε σιγά σιγά την συζήτηση με ένα τεράστιο κεφάλαιο που ομολογουμένως δεν αγγίξαμε πάρα πολύ στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο και αυτό λέγεται παιδεία. Και μιας και η πλειοψηφία των υποψηφίων σήμερα εδώ είναι από το Ρέθυμνο, θέλω να ξεκινήσω με ένα αμιγώς πρόβλημα του Ρεθύμνου. Κύριε Κεφαλογιάννη, κύριε Δουλουμπέκη και κύριε Χνάριθ, το Ρέθυμνο και ειδικά η περιοχή του Μυλοποτάμου εξακολουθεί εν έτη 2023 να έχει την μεγαλύτερη μαθητική διαρροή στην Κρήτη και μία από τις μεγαλύτερες διαρροές σε ολόκληρη την Ελλάδα.
για να είμαστε και σωστοί, γιατί παρακολούθησα, μελέτησα τα στοιχεία, αφορά κυρίως την περιοχή του ορεινού Μηλοποτάμου και όχι το κάτω Μηλοπόταμο, όπου τα σχολεία εκεί είναι και από τα μεγαλύτερα στο Ρέθνο. Ας πούμε, το γυμνάσιο και το λύκειο του Περάματος είναι τα μεγαλύτερα γυμνάσια και λύκεια της Περιφερειακής Ενότητας του Ρεθύμνου. Όμως στον ορεινό Μηλοπόταμο υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τη μαθητική διαρροή. Σωστά εντοπίζεται το πρόβλημα και μάλιστα εδώ και πάρα πολλά χρόνια το έχουμε εντοπίσει ως ένας από τους βασικούς λόγους όπου θα πρέπει γενικότερα να ενισχυθεί η περιοχή έτσι ώστε να υπάρχει μια σωστή διέξοδος των παιδιών και να μην βλέπουμε να σταματάνε το σχολείο στα 14, στα 15 και να πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι και τα 18. Μπορώ να σας πω, κύριε Δασκαλάκη, ότι αν ρωτάτε και προσωπικά, ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της τελευταίας τριετίας είναι για παράδειγμα η ίδρυση του Εσπερινού Λυκείου στο Μελιδόνι, το οποίο πράγματι δίνει και μια διέξοδο σε μια κατηγορία μαθητών οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν. Αυτό πράγματι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο αποτυπώνεται και ως feedback, να το πω έτσι λίγο πιο νεανικά, στην κοινωνία του Μηλοποτάμου. Δηλαδή, ξεπέρασαν το ταμπού, δεν τελειώσει το σχολείο, θα πάνε να το τελειώσουν. Ακριβώς. Και θα πρέπει να πάμε και σε ένα δεύτερο βήμα, το οποίο και εγώ το έχω υποστηρίξει δημοσίως, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, τον οποίο πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα στείλουμε και τα κατάλληλα μηνύματα στην τοπική κοινωνία. Αλλά νομίζω το βασικότερο το οποίο έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια, είδαμε ότι για πρώτη φορά γίνανε 25.000 μόνιμες προσλήψεις, είχαν να γίνουν πάνω από 12 χρόνια και μάλιστα έχουν προγραμματιστεί άλλες 3.500. Και αυτό είδαμε να αποτυπώνεται και σε επίπεδο νομού Ρεθύμνης για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε πάνω από 450 εκπαιδευτικούς, οι οποίοι στελέχωσαν αυτή τη στιγμή μόνιμα τις δημόσιες δομές παιδείας του νομού μας. Και αυτό έχει και ως συνέπεια μια σειρά από σχολεία τα οποία ήταν κλειστά, όπως για παράδειγμα τον Υπηαγωγείο Γαράζου, ήδη από την επόμενη σχολική περίοδο να ανοίγει. Mm-hmm. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι προφανώς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε βασική προτεραιότητα τη δημόσια παιδεία. Το αποδείξαμε με τον τρόπο που σας είπα προηγουμένως, δηλαδή με το έμψυχο δυναμικό, το οποίο ενισχύθηκε για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια. Όπως επίσης ανοίξαν και πάρα πολλές δομές άλλες, όπως είναι για παράδειγμα η Σχολή Ξεναγών στο Ρέθυμνο, το οποίο επίσης υποστηρίζει το κομμάτι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και βεβαίως το πολύ μεγάλο πρόγραμμα το οποίο σε συνεργασία με τους Δήμους αφορά την σχολική στέγη. Σχολεία όπως για παράδειγμα το Ρωσοσπίτι, το 16ο Δημοτικό στο Ρέθυμνο και πολλά άλλα, ύψους περίπου 16 εκατομμυρίων. Τα αναφέρω όλα αυτά διότι είναι απτά παραδείγματα το πώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη ενίσχυσε και το κομμάτι των υποδομών της παιδείας στο Ρέθυμνο, αλλά κυρίως και του στελεχειακού δυναμικού. Να σας πω μάλιστα ένα παράδειγμα ότι πέρσι όταν πήγα στην πρωτοβάθμια, στη διεύθυνση της πρωτοβάθμιας στο Ρέθυμνο, που ήθιστε να κάνουμε μια θυμοτυπική στην αρχή της σεζόν, να πούμε πού υπάρχουν κενά στο Ρέθυμνο, μου είπαν ότι δεν υπάρχει πουθενά κενό. Και μάλιστα περιμένουμε και κάποιους να έρθουν στην συνέχεια. Αυτό είχαμε ως συνέπεια πάρα πολλά προβλήματα που ανακύψανε με τμήματα στα δημοτικά να αντιμετωπιστούν, γιατί ακριβώς υπήρχε επάρκεια δασκάλων και καθηγητών στα σχολεία του Ρεθύμνου. Μάλιστα. Κύριε Δουλουμπέκη, θέλω λίγο να το σχολιάσουμε αυτό το ζήτημα, γιατί είναι ανεπίτρεπτο εν έτη 2023, όταν η πλειοψηφία των νέων παιδιών δεν αρκούνται πλέον σε ένα πτυχίο, αλλά αν δείτε βιογραφικά παιδιών που είναι σήμερα 22 και 23 χρονών, πραγματικά θα τρίβουμε όλοι τα μάτια μας με τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά που ακολουθούν, να υπάρχουν στο Ρέθυμνο και συγκεκριμένα σε περιοχές του ορεινού Μηλοποτάμου παιδιά που δεν τελειώνουν το σχολείο. Έχετε πολύ δίκιο. Όντως η σχολική διαρροή είναι πολύ ψηλή, κυρίως στο κομμάτι του ορεινού Μηλοποτάμου. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω λίγο, ή μάλλον όχι. Να πω ότι στην τοποθέτησή του πριν και ο Γιάννης, ο Κεφαλογιάννης, δεν ανέφερε κάτι για τον ορεινό Μηλοπόταμο. Είδαμε το σχολείο στο Γαράζο να κλείνει το δημοτικό και τον υπηαγωγείο. Αυτά είναι σοβαρά προβλήματα στα οποία πρέπει να επενδύσουμε λίγο περισσότερο. Όχι μόνο όμως στην ίδια τη σχολική δομή, αλλά και στο να αφήσουμε και να επιτρέψουμε στους ανθρώπους που ζουν εκεί και παράγουν εκεί να μείνουν στον τόπο τους, προκειμένου και τα παιδιά να μπορέσουν να αντιληφθούν ότι και η ζωή τους θα είναι εκεί. Οπότε να ενισχύσουμε συνολικά με ένα πλέγμα μέτρων την αξιοπρεπή διαβίωση και στα χωριά αυτά και στον ορεινό Μηλοπόταμο, αλλά και την πρόσβαση των παιδιών αυτών στις σχολικές μονάδες. Ξέρετε, καμιά φορά η προσπάθεια να αντιληφθούμε. Ας πούμε, να διακόψω λίγο, κύριε Δουλουμπέκη, για να πω κάτι που θέλω να το ακούσει και ο κύριος Κεφαλογιάννης. Με βοηθάνε και οι τηλεθεατές σε αυτό. Κύριε Κεφαλογιάννη, ακόμα και στα Ανόγια. Υπάρχει συρρήγνωση του μαθητικού δυναμικού στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στο Μηλοπόταμο υπάρχουν σχολεία δύο ταχυτήτων. Έχουμε ένα πολυπληθέστατο γυμνάσιο Περάματος και ένα πολυπληθέστατο λύκειο Περάματος με ένα πολύ ψηλό ποσοστό επιτυχίας.
ας πούμε, με βάση τα στατιστικά των πανελλαδικών, είναι στο 85 με 90% το ποσοστό επιτυχίας των απόφοιτων του Λυκείου Περάματος στις πανελλαδικές εξετάσεις, που αγγίζει και ξεπερνάει ακόμα και σχολεία του αστικού ίστου του Ρεθύμνου, δηλαδή της πόλης. Στα Ανόγια εξακολουθεί να υπάρχει μία μείωση στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κύριε Σκαλάκη, αναφέρθηκα και προηγουμένως στο. Θα επανέλθω σε εσάς, κύριε Τουλουμπέκη. Αναφέρθηκα και προηγουμένως στο πρόβλημα αυτό και σας είπα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες οι οποίες ελήφθησαν το προηγούμενο διάστημα, τόσο όσον αφορά το στελεχειακό δυναμικό, όσο όσον αφορά και το κομμάτι των υποδομών, ακριβώς για να στηριχθεί η δημόσια εκπαίδευση. Mm-hmm. Δεν είναι λίγο πράγμα μετά από 12 χρόνια και λόγω της οικονομικής κρίσης να γίνονται μόνιμες προσλήψεις στα σχολεία και να μην πηγαίνουμε με τη λογική των ορομίστειων, δασκάλων και καθηγητών. Και πολλές φορές βλέπαμε στα μέσα της σχολικής περίοδου να υπάρχουν ακόμα κενά. Βεβαίως, το θέμα των Αγίων να προσθέσω ότι δεν έχει να κάνει ακριβώς με την μαθητική διαρροή παιδιών που θέλουν να αφήσουν σχολείο. Συνήθως υπάρχουν πολλά παιδιά από τα Νόγια που επιλέγουν σχολεία του Ηρακλείου για να πάνε να τελειώσουν το λύκειο. Με προλάβατε, κύριε Δασκαλάκη, όπως επίσης δυστυχώς και το πρόβλημα π.χ. στο γυμνάσιο της Κράνας είναι ότι πολλοί επιλέγουν και πηγαίνουν στο Πέραμα και υπάρχει αυτή η κατάσταση εκεί πέρα. Άρα πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες. Να το πούμε αυτό για να το ξεκαθαρίσουμε. Κύριε Δουλουμπέκη. Πολύ φοβάμαι και νομίζω ότι η παρέμβαση σας πριν ήταν πολύ εύστοχη για το τι συμβαίνει για τα σχολεία δύο ταχυτήτων. Πολύ φοβάμαι ότι η προσπάθεια στην Ελλάδα να φτιάξουμε σχολεία με βάση τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους δεν υπηρετεί τη γεωμορφολογία και τον τρόπο που είναι η χώρα μας γεωγραφικά δομημένη, να το πω έτσι. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν σήμερα να υποχρεώνουμε παιδιά να ταξιδεύουν πολλά χιλιόμετρα, πολλές ώρες κάθε πρωί, από το ένα χωριό στο άλλο, σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, πολύ καιρό, προκειμένου να βρεθούν στο σχολείο του Περάματος επειδή είναι καλύτερο ή επειδή είναι πιο εύκολα προσβάσιμο ή είναι επειδή είναι το μοναδικό. Άρα, εμείς τι λέμε, ότι πρέπει να φτιάξουμε οπωσδήποτε ένα πρόγραμμα και σχολικών κτηρίων αλλά και ενίσχυση των σχολικών μονάδων. Και θα μου επιτρέψετε, γιατί αναφέρθηκε ο κ. Κεφαλογιάννης, 13.500 προσλήψεις, αλλά οι περισσότερες από αυτές είναι με εφέκτου του νόμου του Γαβρόγλου, σωστά, του 2019, τον Ιούλιο του 2019. Όχι, υπογράφτηκε τότε. Και μάλιστα και στην ειδική αγωγή και, και στη γενική αγωγή. Αλλά από εκεί και πέρα, να πούμε και το εξής. Εμάς μας ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα να έρθει ουσιαστική ενίσχυση στην Ήπεθρο, για να μπορέσει ο κόσμος να μείνει εκεί, να επενδύσουμε σε νέες σχολικές μονάδες, να τις τελεχώσουμε, να επενδύσουμε ακόμα όμως και σε 2-3 τομείς που τελευταία έχουν απαξιωθεί, όπως η ειδική αγωγή, οι παράλληλες στηρίξεις. Να μπορέσουν να νιώσουν τα παιδιά, ακόμα και με τις ειδικές ικανότητες ή τις αναπηρίες, ότι έχουν πρόσβαση εκεί, να μην φεύγουν από τον τόπο τους, αλλά και να δούμε και λίγο παραπέρα. Δηλαδή, να δούμε πώς μπορούμε να ιδρύσουμε αγροτικές, κτηνοτροφικές σχολές, προκειμένου σήμερα να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και ανθρώπους. Καταρτισμένους πάνω σε επαγγέλματα τέτοια που κυρίαρχα σε διάφορες ζώνες του νησιού μας είναι τα βασικά επαγγέλματα με τα οποία ασχολούνται οι νέοι άνθρωποι. Μάλιστα. Και αργότερα επαγγελματίες, να είναι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι θα είναι καταρτισμένοι σε αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν και να δούμε τις ειδικές ικανότητες που έχουν σε διάφορα μέρη ώστε να μπορούμε να επενδύσουμε εκεί, όχι για να έχουμε διαρροή, αλλά για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τους ανθρώπους στην εκπαίδευση, στην επιμόρφωση και στην κατάρτιση. Τρεις βασικές ανάγκες που κάποια στιγμή και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για την Νεολαία έφερε στην πολιτική συζήτηση. Κύριε Χνάρη, επειδή κατάγεστε και από την περιοχή του Μυλοποτάμου, είναι για σας ένα προσωπικό στοίχημα να αλλάξει λίγο η νοοτροπία σε περιοχές του ορεινού Ρεθύμνου, γιατί δεν αφορά μόνο το ορεινό Μυλοποτάμο αυτό, ότι εν έτη 2023 πρέπει να είναι βασική προτεραιότητα για μια οικογένεια η μόρφωση των παιδιών της? Νομίζω ότι είναι όντως ένα πολύ σημαντικό θέμα. Να πούμε μια πραγματικότητα, δεν είναι το θέμα στο βαθμό που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Έχει όντως διορθωθεί. Έχει διορθωθεί, αλλά εξακολουθεί να είναι η μαθητική διαρροή της υψηλότερης στην Ελλάδα. Αυτό είναι, σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, όντως είναι μεγαλύτερη. Αυτό πρέπει να το δούμε όλοι και όντως πρέπει να είναι ένα στίχημα και των βουλευτών, των εκλεγμένων και των τοπικών κοινωνιών, αλλά και των Δήμων. Όντως πρέπει να αποφύγουμε το πρόβλημα που πέρσι με τα σχολεία δύο ταχυτήτων. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό θέμα. Και στην προκειμένη περίπτωση είναι το γυμνάσιο της Κράνας, το οποίο στην ουσία. Τώρα οι τηλεθεατές λένε ότι έχει, λέει, ακόμα και τα δύο δημοτικά σχολεία του Περάματος ασφικτίζουν. Μήπως ήρθε η ώρα, και αναφέρονται κυρίως σε αυτούς που θα εκπροσωπήσετε τους Ρεθυμιώτες στην επόμενη Βουλή, για την ίδρυση ενός ακόμα σχολείου στο Πέραμα?
Είναι γεγονός ότι το πέραμα τώρα συγκεντρώσει, επειδή τα σχολεία είναι αναβαθμισμένα, συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό μαθητών και είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε και αυτό. Όντως υπάρχει ένα θέμα με το γυμνάσιο της Κράνας, είναι υποστηλεχωμένο. Κάθε χρόνο δηλαδή βλέπουμε ότι μέχρι να πάνε, υστερεί σε σχέση με πότε θα πάνε οι καθηγητές, σίγουρα με σχέση με τα άλλα σχολεία. Και είναι ένα θέμα τώρα ότι γίνονται προσπάθειες να είναι δούμε. Είναι και ένα σχολείο που δεν είναι ελκυστικό για αυτό ακριβώς και για τους καθηγητές. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε. Ή πρέπει να το στηρίξουμε ή να δούμε πώς. Εδώ τίθεται όμως και το ερώτημα, τι κίνητρα δίδονται σε έναν άνθρωπο αυτό που ακριβώς, με 700 ή 800 ευρώ θα πρέπει να φύγει ενδεχομένως από την Βόρεια Ελλάδα ή από την Αθήνα, να έρθει στο Ρέθυμνο, να νοικιάσει ένα σπίτι και να πρέπει να μεταφέρεται στην Κράνα. Ακόμα και αν μείνει στο Πέρμα, θα πρέπει να μετακινείται προς τις απομακρυνές περιοχές. Και αυτό είναι ένα θέμα που θα το θέσω και στον κύριο Γωνιανάκη, που δεν αφορά μόνο το Ρέθυμνο, οι μετακινήσεις και τα κίνητρα ορομίστειων και αναπληρωτών. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Τα κίνητρα τα οποία δίνονται σε ορεινές περιοχές, γιατί δεν είναι μόνο ο Μυλοπόταμος, είναι πολλές περιοχές ορεινές οι οποίες έχουν αυτό το πρόβλημα της υποστελέχωσης. Και αυτό όντως θα είναι ένα στίχημα για το επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Κύριε Γωνιανάκη. Πανελλαδικά το είδαμε, δηλαδή και σε νησιά, να βάλουμε και τις νησιωτικές περιοχές. Ορομίστειοι πάνε με 300 ευρώ και έχουν 400 ευρώ ενίκεια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και εδώ, δηλαδή, το πρόβλημα που είχε προκύψει στη Γάβδο, Μήκονο, που επιλύθηκε με την τέταση του κύριου Μητσοτάκη. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Δεν υπήρχε δάσκαλο στο δημοτικό σχολείο της Γάβδο και μια ολόκληρη οικογένεια, η μοναδική που είχε παιδιά για να πάνε στο σχολείο, έπρεπε να πάει τα παιδιά της στην Παλαιόχωρα. Έχω πάντως την αίσθηση ότι αυτό το θέμα τέθηκε στον κύριο Μητσοτάκη και ήρθε και σε τηλεφωνική επικοινωνία με τη μητέρα των παιδιών, όπου δεσμεύτηκε ότι από την επόμενη σχολική χρονιά θα υπάρξει λύση. Είναι πάντως σημαντικό να μην πούμε ότι χρειαζόμαστε άλλο ένα σχολείο στο Πέραμα, αλλά να ενισχύσουμε αυτό που είναι στην Κράνα για να μπορέσει να μείνει ο κόσμος εκεί. Αλλιώς, όταν οι μαθητές πάνε στο Πέραμα. Ναι. Σχολείο. Όταν πηγαίνουν εκεί, τότε μεταφέρονται και οι οικογένειές τους. Νομίζω ότι ένα από τα σοβαρά θέματα είναι η στελέχωση πρώτα απ' όλα των δημοτικών σχολείων. Ναι, εκεί, από εκεί ξεκινάμε. Για να μείνουν. Και μετά για να μείνουν. Γιατί βλέπουμε ότι κάποια δημοτικά σχολεία το να κατεβαίνουν στο Πέραμα, κατεβαίνουν επειδή τα άλλα είναι υποβαθμισμένα. Γι' αυτό ο κάθε γονιός προσπαθεί να το μεταφέρει εκεί. Μάλιστα. Άρα το καλύτερο να στελεχώσουμε τα ήδη υπάρχοντα. Δεν ξέρω αν και η αξιολόγηση των μονάδων τελικά θα συμβάλλει στην κατηγοριοποίηση των σχολείων. Ένα άλλο θέμα. Κύριε Γωνιανάκη. Θέλω λίγο το σχολείο σας πάνω σε αυτό. Όχι μόνο για τη μαθητική διαρροή, γενικότερα για το κομμάτι της παιδείας. Γενικότερα για το κομμάτι της παιδείας είναι σαν αυτό που λέγαμε βασική τομή για έναν λαό, όπως είναι η υγεία, που δεν μπορεί να υπάρχει εμπορευματική δραστηριοποίηση. Που ειδικότερα τώρα το βλέπει ο κάθε γονιός, πως πρέπει να πληρώνει φροντιστήρια για να προοδεύσει το παιδί του. Και κάθε χρόνο, κάθε κυβέρνηση συνεχίζει εκεί που το άφησε η προηγούμενη. Και ειδικότερα εμπορευματοποιείται ακόμη περισσότερο. Αν σκεφτούμε να σας πω. Το μόνο στοιχείο, πως στην Ελλάδα έχουμε 8.000 σχολικά κτίρια και τα 4.000 είναι χτισμένα πριν το 1959. Δηλαδή και το 19ο αιώνα έχουμε σχολεία αυτή τη στιγμή που λειτουργούν. Τι σύγχρονο σχολείο, τι παιδεία, μόνο στο το χτιριακό. Υπάρχει το τεράστιο πρόβλημα και τη στατικότητα. Ναι, αυτό ακριβώς. Αλλά για φανταστείτε πως σήμερα το 2023 σε ένα κτίριο του 19ου αιώνα, του 20ου αιώνα θα διδάσει ο σύγχρονος εκπαιδευτικός που η σύνταξή του έχει πάει στα 67. Εκπαιδευτικούς, ορομίστους και αναπληρωτές. Μπορείς να έχεις τέτοιες έννοιες. Όταν γίνονται βέβαια προτάσεις από το Κομμουνιστικό Κόμμα για μονιμοποίηση τώρα όλων αυτών των εργαζομένων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις και αλλά και να δούμε, και με μισθολογικά αυξημένους μισθούς, όχι στο μισθολόγιο του 12 που έχουν παραμείνει και αυτοί οι εργαζόμενοι, αρνούνται όλοι μαζί. Και εδώ έχουμε ευθύνες γιατί, να σας πω, το Ηράκλειο θα σπάσει φέτος πάλι ένα ρεκόρ. Θα είναι η ανήλικη εργασία το καλοκαίρι και δεν θα είναι για χόμπι να μάθουν τα παιδιά πώς βγαίνει το ψωμί, γιατί βλέπουν τους γονείς τους πώς βγαίνει το ψωμί. Αλλά οι κύριοι, επειδή δεν τα βγάζουν οι οικογένειες πέρα, δηλαδή 15χρονα αυτή τη στιγμή που θα μπορούν να δουλέψουν στον τουρισμό επισκεπτισμού που ήταν πρώτη φορά ακόμη και τα χρόνια του μνημονίου, φανταστείτε δεν το είχαμε αυτό το 12-13 και έφτασε το 2021 να σπάσει αυτό το ρεκόρ στο Ηράκλειο. Κατά τα άλλα, υποτίθεται υπάρχει πιο καλό βιωτικό επίπεδο, αλλά δείχνει και την κατάσταση που βιώνει σήμερα η ελληνική οικογένεια. Και ο λαός μας. Αλλά κύριε, για το ζήτημα της παιδείας δεν μπορεί να έχουμε ένα εξεταστικό, μία αρένα εξεταστική που έχει γίνει αυτή τη στιγμή το σχολείο. Ή να μην υπάρχουν τα μαθήματα γενικής παιδείας, που όλοι μαζί συνηγορήσαν και τα ψηφίσαν και καθησυχήσανε. Και κύριε, είναι αυτό που λέμε πως δημόσια δωρεάν παιδεία με αύξηση του κρατικού προπολογισμού, σύγχρονες εγκαταστάσεις, όχι πτήματα με 30 και 35 παιδιά μαθητές. Μπορεί ένας εκπαιδευτικός σήμερα να διδάξει. Και πραγματικά εδώ
χρειάζεται αυτό τον αγώνα που κάναμε και τον καιρό της πανδημίας με τους εκπαιδευτικούς και τα σωματεία και όλοι οι εργαζόμενοι να ενταθούν ακόμη περισσότερο. Δηλαδή, είναι τραγικό να μιλάμε σήμερα για 4.000 σχολιά με πρώτη σεισμογενή χώρα την Ελλάδα στην Ευρώπη, να υπάρχουν τέτοια σχολεία που να μπαίνουν μικρά παιδιά, νέοι σήμερα, υποτίθεται για να μορφωθούν. Θέσατε ένα πολύ σημαντικό θέμα που θα ήθελα το σχόλιο με βάση αυτό που είπατε, κύριε Κονιανάκη, και του κυρίου Κεφαλογιάννη και του κυρίου Δουλουμπέκη, αλλά και του κυρίου Χνάρη, στις συνθήκες γαλέρας. Κύριε Κεφαλογιάννη, είναι απίστευτες οι καταγγελίες που έρχονται καθημερινά και εδώ, στα δημοσιογραφικά γραφεία της Crete TV, για το τι επικρατεί σε συγκεκριμένες ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν αποτελούν το σύνολο αυτής της κατάστασης. Είναι μια εξαίρεση ενός κανόνα, γιατί η πλειοψηφία των επιχειρηματιών ακολουθεί την σωστή γραμμή. Όμως υπάρχουν και κάποιοι αρκετοί για να δημιουργήσουν πρόβλημα. Δηλαδή, συλλογικές συμβάσεις εργασίας που δεν τηρούνται, ανασφάλιστοι εργαζόμενοι, συμφωνίες πρόσωπο με πρόσωπο του επιχειρηματία με τον εργαζόμενο, ότι δεν πρέπει να δίνεις στοιχεία για τα μισθολογικά σου δεδομένα στον συνάδελφό σου, δεν πρέπει να γνωρίζει πόσα ρεπό παίρνεις. Διαφορετικά, θα πρέπει να δεσμευτείς σε εμάς ότι αν δεν υπάρχει εχεμήθεια, είναι συγκεκριμένη καταγγελία αυτή, θα πρέπει στο τέλος της σεζόν να επιστρέψεις 10.000 ευρώ. Είναι κάτι το οποίο το είπε και ο ίδιος εδώ ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων, ο κύριος Κοκολάκης, σε μια πρόσφατη του συνέντευξη στην Crete TV. Είναι πολλά τα περιστατικά αυτά. Και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα τεράστιο στοίχημα για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εφόσον επιβεβαιωθεί αυτή η θριαμβευτική νίκη της 21ης Μαΐου στις εκλογές της 25 Ιουνίου. Κύριε Σκάκη, είναι περιττό να πω ότι προφανώς τέτοιου είδους φαινόμενα είναι καταδικαστία. Το να πούμε όμως ότι, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, μια εξαίρεση για να μαυρώνει έναν ολόκληρο χώρο και ένα κομμάτι της οικονομίας που αυτή τη στιγμή συνεισφέρει περίπου 20% άμεσα και έμεσα στην εθνική οικονομία, νομίζω ότι είναι ένα βήμα το οποίο θα είναι μετέωρο στη λογική. Σε κάθε περίπτωση, όπου υπάρχουν τέτοιου είδους φαινόμενα, προφανώς θα πρέπει και οι ελεκτικοί μηχανισμοί να ενεργήσουν με τέτοιο τρόπο. Οι οποίοι είναι αποδυναμωμένοι όμως. Παρ' όλα αυτά, όμως, τα στοιχεία δείχνουν και κύριε Δασκαλά, και τα στοιχεία και μάλιστα και δηλαδή, η επιθεώρηση εργασίας στο Ρέθυμνο είναι σχεδόν κλειστή και έρχονται. Είναι κλειστή, έρχονται εργαζόμενοι από τα στοιχεία. Τα στοιχεία πάντως, κύριε Δασκαλάκη, διαψεύδουν την πραγματικότητα και δείχνουν ότι προφανώς ότι όπου υπάρχουν περισσότερες καταγγελίες, επιλαμβάνονται. Στο Ηράκλειο, ας πούμε, είναι τρεις. Ναι. Για ένα νομό που έχει 70.000 ξενοδοχείο υπαλλήλου. Σας λέω λοιπόν ότι υπάρχουν περισσότερες υποθέσεις στις οποίες έχει επιληφθεί το αρμόδιο όργανο, έχουν επιληφθεί και περισσότερα πρόστιμα και μάλιστα, αν δει κανείς τα στοιχεία, γιατί όπως μας έχει παρουσιαστεί και στην αρμόδια υπηρεσία της, υπόθεση της Βουλής, στην Επιτροπή, δείχνουν ότι πράγματι, παρά τις όποιες ελλείψεις μπορεί να υπάρχουν, όπως και σωστά επισημαίνετε, υπάρχουν και περισσότερες υποθέσεις οι οποίες φτάνουν στο σημείο του να επιβληθούν και τα πρόστιμα και να υπάρχει και η αντίστοιχη κίνηση. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι είναι όντως μια θλιβερή εξαίρεση. Όποια όμως και να είναι αυτή η καταγγελία, προφανώς θα πρέπει να υπάρχουν και μηχανισμοί για την υπάρχει καταστολή. Κύριε Δουλουμπέκη, σας άκουσα και στον προεκλογικό σας λόγο και εδώ τηλεοπτικά, αλλά και σε δημόσιες τοποθετήσεις σας που διοχετεύατε, όπως κάνουν όλοι οι συναδελφοί σας στα social media, να αναφέρεστε σε αυτή την κατάσταση. Ναι, κοιτάξτε, είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Πρώτα απ' όλα όμως θέλω να διευκρινίσω το εξής, ότι θεωρώ ότι οι τουριστικοί επιχειρηματίες στο νησί μας είναι άνθρωποι οι οποίοι σέβονται ιδιαίτερα το επάγγελμα και το τουριστικό προϊόν και στην πληψηφία τους σέβονται και τους εργαζομένους στον τομέα. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να μην δούμε. Δηλαδή αυτό που είπε ο κύριος Γωνιανάκης, υπάρχουν κάποιες ξενοδοχειακές μονάδες σε επίπεδο Κρήτης που ένα μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων, κυρίως αλλοδαπών από χώρες όπως είναι το Πακιστάν, το Αφγανιστάν και άλλες χώρες της ευρύτερης εκεί περιοχής του Αραβικού Τόξου, είναι ανασφάλιστοι και εργάζονται εκεί. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, αυτό συμβαίνει. Αυτό είναι δυστυχώς, με Έλληνες, βεβαίως, αυτό. Αυτό δυστυχώς τίνει να γίνει και μια ισχυρή συνιστόσα της πραγματικότητας. Προσέξτε, δυστυχώς το τελευταίο μεγάλο διάστημα υπάρχει μια αίσθηση ότι δεν υπάρχει μια δίκαιη αμοιβή για ό,τι κάνει και για όσο εργάζεται κάποιος σε οποιοδήποτε τομέα. Αποτέλεσε εξάλλου και βασική αιτία που ένα μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού έφυγε από τη χώρα και σήμερα βρισκόμαστε χωρίς εργατικό δυναμικό σε πάρα πολλούς τομείς. Σώματα επιθεώρησης εργασίας δεν υπάρχουν, ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν υπάρχουν. Και δεν έχει σημασία μόνο πότε θα κάνει κάποιος την καταγγελία
προς το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για να εξεταστεί. Σε μια ασίδωτη αγορά είναι προφανώς ότι οι καταγγελίες θα αυξηθούν. Αλλά και πόσοι επιτόπιοι έλεγχοι γίνονται σε έναν χώρο εργασίας για να διαπιστωθούν αν όντως συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Όταν δεν υπάρχει στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας το ρέθινο άνθρωπος, πώς θα πάει για επιτόπιο έλεγχο? Μόνο αν γίνει κάποια καταγγελία, και προφανώς θα γίνουν περισσότερες, διότι ο εργασιακός χάρτης είναι δυσμενέστερος και πιο δύσβατος από ό,τι ήταν την περίοδο 15-19. Συνεπώς, όντως υπάρχουν περισσότερες καταγγελίες και γι' αυτό υπάρχουν και περισσότερες τέτοιες έλεγχοι. Εμείς τι λέμε λοιπόν, ότι πρέπει άμεσα να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, πρέπει άμεσα να αυξηθούν οι μισθοί όλων όσων εργάζονται στον τουρισμό, να υπάρξουν συνθήκες τέτοιες που να μπορούν οι άνθρωποι να παίρνουν τα ρεπό τους. Δεν είναι δυνατόν κάποιος να δουλεύει 8 μήνες ασταμάτητα. Αυτό είναι κακό και για τον ίδιο, είναι κακό για την οικογένειά του. Δεν είναι κάτι βεβαίως που εμφανίστηκε τώρα αυτό. Όχι, αλλά τώρα έχει εντατικοποιηθεί πάρα πολύ. Υπάρχει εδώ και δύο δεκαετίες. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε. Δηλαδή, ο εργασιακός μεσαίωνας σε κάποιες μονάδες στην Ελλάδα, για να μην το περιορίσω μόνο στην Κρήτη, είναι μια παγιωμένη κατάσταση. Και αναφέρομαι σε κάποιες, όχι σε όλες. Έχω την αίσθηση πλέον ότι με την έλλειψη των ελέγχων, των ελεγκτικών μηχανισμών της επιθεώρησης εργασίας, αυτό έχει οδηγήσει σε ασυδοσία. Δεν είναι εξάλλου, σας λέω, τυχαίο ότι βρεθήκαμε σήμερα να μην υπάρχει εργατικό δυναμικό. Και αυτό δεν προέκυψε λόγω του COVID ή οποιασδήποτε άλλες συνθήκες που πολλές φορές ως εύκολη εξήγηση βρίσκουμε, αλλά προέκυψε λόγω των συνθήκων εργασίας που επικρατούσαν το δεδομένο διάστημα αυτό στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, για να μην μπούμε σε μια λογική ότι όλοι το ίδιο είναι, γιατί ας πούμε βλέπω και το ΚΚΕ κάθε φορά να αναφέρεται στον νόμο Αχτσιόγλου, ξεχνώντας, θυμάστε που πήγε και στο γραφείο της, ενώ δεν είχε πάει ποτέ στο κύριο Χατζηδάκη. Δεν ήταν πάντα έτσι. Όχι, όχι. Άλλο απ' έξω, άλλο μέσα. Άλλο λοιπόν λέω το εξής, ότι δεν ήταν πάντα έτσι, δεν είναι πάντα όλα αυτονόητα. Όλα όσα έγιναν στην υγεία που είπατε πριν, στην παιδεία, έτσι και στην εργασιακή κατάσταση, είναι συνέπεια της ψήφου μας, είναι συνέπεια των επιλογών που κάνουμε και εμείς πρέπει οπωσδήποτε γρήγορα και άμεσα να αναλύσουμε όλα όσα θα κάνουμε για το θέμα αυτό. Και είναι πολλά. Από την βελτίωση του μισθού μέχρι του ελέγχου στην εργασία από ανεξάρτητες και αρμόδιες αρχές. Κύριε Χνάρη, ένα ερώτημα που είναι ως συνέχεια της ερώτησης που έθεσα στον κύριο Κεφαλογιάννη και τον κύριο Δουρμπέκη, αλλά και αυτό που είπε ο κύριος Γωνιανάκης νωρίτερα. Ένας βουλευτής, όταν εκπροσωπεί ένα ολόκληρο νομό, είναι έτοιμος να κονταροχτυπηθεί και με πιθανά συμφέροντα, γνωριμίες. Και θέλω να θέσω λίγο μια πιο προσωπική ερώτηση σε εσάς, μιας και όπως όλα δείχνουν με βάση τη λαϊκή τιμιγορία, είστε ο δεύτερος βουλευτής του Ρέθινου με βάση την τελευταία λαϊκή τιμιγορία στο Ρέθινο, μετά τον κύριο Κεφαλογιάννη. Είστε έτοιμος να χτυπηθείτε με αυτά τα συμφέροντα? Είστε έτοιμος να σηκώσετε το δάκτυλο και να δείξετε επιχειρηματίες που παρανομούν και δημιουργούν μέσα στους χώρους τους συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα? Κοιτάξτε, το σίγουρο είναι η διαδρομή του καθενός δείχνει και πώς θα πορευτεί και στο μέλλον. Δεν έχω καμία δέσμευση με κανένα, το μόνο σίγουρο είναι αυτό, και ιδιαίτερα με το συγκεκριμένο κλάδο που αναφέρεστε. Και θα πω και κάτι άλλο από την εμπειρία που έχω λόγω της ενασχόλησής μου σαν Περιφερειακό Σύμβουλο, σαν Αντιπεριφερειάρχης. Η ποιότητα του τουρισμού έχει να κάνει και με τους ξενοδοχείου υπαλλήλους, την πληρωμή τους. Mm-hmm. Και το πρόβλημα το οποίο βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, το να μην βρίσκονται υπάλληλοι, φαίνεται. Υπάρχει το προηγούμενο, το πώς υπήρχε η μεταχείριση που είχαν οι ξενοδόχοι στους υπαλλήλους, δηλαδή ειδικότερα με το θέμα των αμοιβών που είχαμε δει πολύ μικρές αμοιβές. Και γι' αυτό έχουμε το πρόβλημα. Στο Ρέθινο, ας πούμε, δεν επικρατεί η συλλογική σύμβαση εργασίας. Αυτό έχει ήθελα να καταλήξω. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Όπως και στο Λασίθι, κάτι που έχει γίνει στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι εμείς πρέπει να προκρίνουμε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε αυτούς τους κλάδους. Το τουριστικό προϊόν πρέπει να διασχέεται σε όλη την τοπική κοινωνία και όχι μόνο το όφελος αυτό να πηγαίνει στους ξενοδόχους. Και ένα μέρος πρέπει να πηγαίνει και στους υπαλλήλους και ιδιαίτερα και στους ντόπιους υπαλλήλους, όχι μόνο. Όχι ιδιαίτερα στους ντόπιους, σε όλους τους υπαλλήλους, και να υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις. Και να μην βλέπουμε τώρα να έρχονται από το Πακιστάν ή από άλλες χώρες με πολλές μικρές αμοιβές. Οι οποίοι και αυτοί προσπαθούν να επιβιώσουν. Αυτό ακριβώς. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Αυτό είναι και εις βάρος της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος, αλλά και εις βάρος γενικότερα της κοινωνίας μας. Άρα, εμείς πρέπει να προκρίνουμε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας παντού, γιατί το προϊόν, το όφελος αυτός πρέπει να διασχέεται σε όλους. Μάλιστα. Επειδή κλείνουμε, κύριε Γωνιανάκη, θα ξεκινήσω από εσάς για να φτάσω
στον κύριο Κεφαλογιάννη στις 25 Ιουνίου. Δεν ξέρω κατά πόσο διαφοροποιείται το διακύβευμα των εκλογών σε σχέση με το διακύβευμα των εκλογών της 21ης Μαΐου. Έχουμε ήδη μια πολύ νοπή λαϊκή ετοιμιγωρία. Γιατί πρέπει να ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος? Γιατί αν ισχυροποιηθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αυτή η ψήφη, αυτή η δύναμη θα πάει την επόμενη μέρα στους εργατικούς λαϊκούς αγώνες. Στις δύσκολες μέρες που έρχονται, και το καταλαβαίνει ο εργαζόμενος, παρά τον αρνητικό συσχετισμό που έχουμε στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και το λέμε αυτό γιατί συναντάμε κόσμο που ευχαριστήθηκε, παρότι δεν ψήφισε ΚΚΕ, με την αύξηση που έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα, και λέμε να κάνει το βήμα αυτή τη φορά, στις 25 Ιουνίου, να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο τα ποσοστά. Αυτοί οι 11 βουλευτές επιπλέον θα δώσουν άλλη δύναμη, και ειδικότερα και για την Κρήτη, να διατηρηθούν οι δύο έδρες εδώ στην Κρήτη, και αν μπορούμε να αυξήσουμε ακόμη περισσότερο τη δύναμή μας. Γιατί πραγματικά ο πλούτος παράγεται, αλλά τον καρπώνεται όλο ένα και πιο λίγοι, και είναι αναγκαιότητα σήμερα για μας και για τις επόμενες γενιές να ζήσουμε καλύτερα, γιατί εμείς είμαστε που παράγουμε και όχι μία χούφτα πραγματικά παράσιτα. Γιατί εγώ θα τους πω παράσιτα. Mm-hmm. Γιατί στο προηγούμενο είπαμε. Εξαιρέσεις, δεν είναι εξαιρέσεις, είναι ο κανόνας. Γι' αυτό εμείς λέμε, μάλλον οι κομμουνιστές ζούμε σε άλλο σύμπαν, μαζί με τους εργάτες και τους εργαζόμενους που βιώνουν καθημερινά την κόλαση. Οι οποίοι ψήφισαν Νέα Δημοκρατία όμως. Ναι, αλλά να σας πω, ενίσχυσαν στην Αττική Τρίτο Κόμμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα, σε μεγάλες εργατοπόλεις και μεγάλους δήμους της Θεσσαλονίκης, και στο Ηράκλειο δεν είναι τυχαία η αύξηση. Και το λέω αυτό για να κάνουν το βήμα, να πιστέψουν στη δύναμή τους οι εργάτες, οι εργαζόμενοι, οι μικροί αγρότες, οι αυτοαπασχολούμενοι, που κι αυτοί στο μεροκάματο είναι. Να δώσουν πραγματικά φωνή στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, παρότι δεν συμφωνούν σε όλα μαζί μας, αλλά ξέρουν πως θα είναι εκεί την επόμενη μέρα και δεν θα τους πουλήσει. Μάλιστα. Γιατί πρέπει να ισχυροποιηθεί το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές? Τι είναι το διακύβευμα που θέτει το δικό σας κόμμα? Και φαντάζομαι ότι, δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο, θέλετε να παραμείνετε ο βουλευτής του Ρεθύμνου του ΠΑΣΟΚ στο νομό σας, στην Περιφερειακή Ενότητα, κύριε Χνάρη? Κοιτάξτε, εμείς όλο το προηγούμενο διάστημα προσπαθήσαμε να αποφύγουμε πρώτα απ' όλα την πόλωση και να απαντήσουμε στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Αυτός είναι ο δικός μας στόχος, και θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ, έτσι όπως έχουμε πορευτεί το προηγούμενο διάστημα, έχουμε τη δυνατότητα να απαντήσουμε στα πραγματικά προβλήματα, γιατί τα ξέρουμε τα προβλήματα ποια είναι, και πιστεύω ότι αυτός είναι ο σοβαρότερος λόγος, ο οποίος θεωρώ ότι, ότι είναι ο λόγος που πρέπει να στηριχτεί το ΠΑΣΟΚ. Και να πω και κάτι άλλο. Οι προηγούμενες εκλογές αποδείχτηκε ότι έχασε η αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ, ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να υπάρξει μια αξιοπρεπής αντιπολίτευση, μια προγραμματική αντιπολίτευση, για να αντιμετωπιστούν τα πραγματικά προβλήματα. Γι' αυτό το λόγο ζητάμε τη. Θέλετε να καταφέρετε σε αυτήν την τετραετία να λάβετε και τη θέση που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί το λέω αυτό, συμπληρωματική ερώτηση. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο δεύτερος πολιτικός πόλος της χώρας έχει κλειδονιστεί. Άρα είναι στους στόχους να επανέλθετε, έτσι ώστε να επανέλθει και η πολιτική ιστορία της χώρας στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ? Κοιτάξτε, ο στόχος ο δικός μας είναι να αυξήσουμε σίγουρα τα ποσοστά μας. Η προσπάθεια αυτή που έχουμε δεν έχει ταβάνι. Αυτό το αποφασίσει ο ελληνικός λαός, αν μας δώσει την εντολή να είμαστε εμείς αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά να είστε σίγουροι ότι είμαστε έτοιμοι και γι' αυτό. Μάλιστα. Κύριε Δουλουμπέκη. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, εγώ θα ήθελα να πω σε όλες και σε όλους ότι οι κάλπες είναι άδειες, ότι τα βουλευτικά έδρανα είναι άδεια, ότι έχουμε το πολιτικό σχέδιο, έχουμε το πολιτικό πρόγραμμα, έχουμε μια ισχυρά ανανεωμένη ομάδα με επικεφαλή στον πρόεδρό μας, τον Αλέξη Τσίπρα. Πάντως για ένα 24ωρο κάθισαν στα βουλευτικά έδρανα. Ναι, τώρα που μιλάμε νομίζω ότι είναι άδειες. Τώρα που μιλάμε νομίζω ότι είναι άδειες, αλλά σε κάθε περίπτωση η κάλπη του Ιουνίου είναι άδεια. Και εμείς θέλουμε με το δικό μας σχέδιο, με το δικό μας όραμα να τη γεμίσουμε, να βάλουμε τους ανθρώπους και να επικοινωνήσουμε ξανά στους ανθρώπους ποιες είναι οι βασικές μας θέσεις. Έχουμε ένα πλήρες πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα που απαντάει στις καθημερινές ανάγκες των καθημερινών ανθρώπων αυτού του τόπου, των ανθρώπων της διπλανής πόρτας, στη νέα γενιά, στους επιχειρηματίες μας, στη μεσαία τάξη που την εμπιστευόμαστε. Και όλα μας τα στελέχη είναι έτοιμα να βγουν μπροστά, να υπερασπιστούν την νεολαία μας, να υπερασπιστούν τους συνταξιούχους μας, να υπερασπιστούν τους ανθρώπους της παραγωγής, τους ανθρώπους που ζουν από το μεροκάματό τους, όλους αυτούς τους οποίους εμείς θέλουμε και μπορούμε να σταθούμε δίπλα τους και ξέρουμε πώς να το κάνουμε. Έχουμε ήδη μέσα στις μέρες αυτές καταλάβει
τι πήγε στραβά. Έχουμε ήδη ανανεώσει την ομάδα μας, η οποία είναι μπροστά, δίπλα στον Αλέξη τον Τσίπρα, και έχουν βγει μπροστά να σηκώσουμε όλοι τα κεφάλια μας και να διεκδικήσουμε αυτό το μεγάλο και το ωραίο που πιστεύουμε για την κοινωνία μας, για τη νέα γενιά και τους καθημερινούς ανθρώπους του τόπου. Κύριε Κεφαλογιάννη. Κύριε Δασκαλάκη, πολύ απλά οι εκλογές γίνονται. Εσείς τι να πείτε, κύριε Κεφαλογιάννη, τώρα. 20 μονάδες μπροστά είστε, να πάτε 30. είναι νομίζω πάρα πολύ απλή η απάντηση. Γιατί οι εκλογές γίνονται για να υπάρχει κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Πάντως, για να σας πειράξω, δεν θα θέλατε ποτέ να είστε στην θέση ενός υποψηφίου του ΣΥΡΙΖΑ μετά από μια τέτοια ήττα και να πηγαίνουμε και σε επαναληπτικές εκλογές. Έτσι, για να σας χαλαρώσω λίγο. Σίγουρα είναι μια δύσκολη θέση, δεδομένου ότι έχει προηγηθεί μια μεγάλη ήττα πριν από λίγες μέρες. Αλλά σε κάθε περίπτωση, για να απαντήσω και στο ερώτημά σας, η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Γιατί πολύ απλά οι εκλογές γίνονται για να υπάρχει κυβέρνηση. Mm-hmm. Σε αντίθεση με αυτό που έχουμε ακούσει όλες τις προηγούμενες μέρες μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, που ήταν η καλύτερη αντιπολίτευση ή που ήταν πιο σκληρή αντιπολίτευση απέναντι στην Δημοκρατία, κανείς δεν δίνει απάντηση στο ζήτημα της διακυβέρνησης της χώρας. Και αυτό νομίζω ότι μπορεί να απαντηθεί μόνο μέσα από τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς εξ αρχής είχαμε θέσει το στόχο της αυτοδυναμίας. Είχαμε θέσει εξ αρχής το ζήτημα να περάσουμε τον σκόπελο της απλής αναλογικής, που πλέον και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ παραδέχεται ότι ήταν μία από τις βασικές ήττες της αιτίας της στρατηγικής ήττας που υπέστη. Αλλά θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πριν από περίπου 4 εβδομάδες, όπου ο ελληνικός λαός θα πρέπει να επιβεβαιώσει την κρίση την οποία έκανε πριν από λίγες ημέρες, δηλαδή να δώσει μία αυτοδύναμη εντολή στη Νέα Δημοκρατία, mm-hmm. στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και όπως έχουμε πει και πολλές φορές στο παρελθόν, η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία δεν σημαίνει ότι είμαστε μονοχρωματικοί. Θα είναι μια κυβέρνηση για όλους τους Έλληνες. Μια κυβέρνηση η οποία θα περιλαμβάνει πολιτικές προσωπικότητες και από άλλους χώρους. Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν εννοώ βουλευτές, εννοώ κάποιους οι οποίοι δεν είναι στο στενό κομματικό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Όπως και επίσης και προσωπικότητες, τεχνοκράτες, όπως απέδειξε και την προηγούμενη περίοδο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θέλω να πω λοιπόν ότι θα είναι μια κυβέρνηση για όλους, που θα συνεχίσει μια πορεία σταθερή για τα επόμενα 4 χρόνια, έτσι ώστε να πετύχουμε εθνικούς στόχους. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Οδεύουμε προς τις εκλογές της 25ης Ιουνίου. Θα είμαστε εδώ και αυτήν την προεκλογική περίοδο μέσα από την Crete TV για τον πολιτικό διάλογο, που πλέον έχει άλλα δεδομένα, μιας και έχουμε μια νοπή λαϊκή ετοιμιγωρία. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την ερχόμενη Δευτέρα, 10 λεπτά πριν τις 10, όπως κάθε Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, καλό σας ξημέρωμα.